Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 5η, 19 Απριλίου του 2012 και ξεκινά τώρα η απογευματινή ενημέρωσή σας από τον Sky. Λαοθάλασσα στο πρώτο νεκροταφείο για το αντίο στο Δημήτρη Μητροπάνο. Αποδοκιμασίες κατά τη συζύγου του Άκη στα δικαστήρια. Βολές Βενιζέλου κατά Παπανδρέου και την Κυριακή θέση Σαμαρά για την οικονομία. Χάσαμε το 30% του μισθού μας μέσα σε 4 χρόνια. Ξεφραγό Αμπέλη ήταν η Εθνική Πινακοθήκη, πολύ αποκαλυπτική έκθεση. Και εποχή Βαλβέρδε τέλος για τον Ολυμπιακό. Κυρίες και κύριοι, τότε την ώρα έχει κηρύξει μια στάση εργασίας η ΕΣΥΕΑ. Αυτή η εκπομπή μεταδίδεται και βρίσκομαι εδώ γιατί διαφωνώ ριζικά και θέλω να το πω με την στάση αυτή. Η στάση αυτή κηρύχθηκε για να μην βγει στον αέρα αυτό εδώ το δελτίο. Κηρύχθηκε ως συμπαράσταση στην απεργία των τεχνικών μελών της ΕΤΙΤΑ. Μόνο που οι τεχνικοί που δουλεύουν στο Sky δεν είναι μέλη αυτού του σωματείου. Δεν έχουν γίνει μέλη του σωματείου της ΕΤΙΤΑ. Και επιπλέον, εδώ στο Sky, οι εργαζόμενοι έχουν υπογράψει μια ετήσια σύμβαση ειρήνης, εργασιακής ειρήνης με την ιδιοκτησία. Πρόκειται λοιπόν για μια παράλογη απεργία, πρόκειται για μια παράλογη κινητοποίηση, τέτοια σαν κάποιες που έστειλαν και δημιούργησαν μέρος του προβλήματος που βιώνουμε σήμερα. Γι' αυτό και αυτή η εκπομπή από μένα θα μεταδοθεί κανονικά. Θα μεταδοθεί κανονικά και θα δούμε μαζί όλες τις πολιτικές εξελίξεις και την πρώτη πασοκική ανοιχτή συγκέντρωση. Γίνεται σε λίγη ώρα, θα έχουμε ζωντανή σύνδεση. Θα ακούσετε σχόλια για το τέλος του Βαλβέρδε στον Ολυμπιακό και ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον πρωταθλητή. Θα δείτε τις αποδοκιμασίες στο πρόσωπο της Βίκη στα μάτια, αλλά και ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα πολύ σοβαρά προβλήματα και εκκρεμότητες που έχει η κόρη του κ. Τσοχατζόπουλου, η κυρία Αρετή Τσοχατζόπουλου. Και θα σταθούμε πολύ στο τελευταίο αντίο στο Δημήτρη Μητροπάνο. Λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις, να δούμε τι μεταδίδουν τώρα μεγάλες ιστοσελίδες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τη συνέντευξη τύπου της Λανκάρ προτάσει το sky.gr και θα σταθούμε πολύ και σε αυτό το θέμα και θα ακούσετε για τη μείωση των μισθών που μας περιμένουν. Μια δημοσκόπηση έχει ως πρώτο θέμα του το Newsit, η οποία δείχνει ότι εξακολουθεί και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να μην συγκινούν τους οπαδούς τους. Δημοσκόπηση η οποία δημοσιοποιήθηκε μόλις πριν από λίγο. Και μια σημαντική είδηση για την Συρία, η οποία αποδέχεται παρατηρητές, προτάσει αυτή την ώρα το BBC. Πάμε σε διαφημίσεις και σε 3 λεπτά ξεκινάμε την ειδησιογραφία. Σήμερα το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα έκανε μια στάση εδώ που βλέπετε πίσω μου. Μια στάση για να πει ένα αντίο σε ένα πραγματικά μεγάλο, ένα σπουδαίο ερμηνευτή, το Δημήτρη Μητροπάνο. Μια στάση εδώ. Άκουγα στο δρόμο να χορέψω ένα ζεϊμπέκικο. Χιλιάδες κόσμο με δάκρυα στα μάτια και λουλούδια στο χέρι κατέκλυσαν το πρώτο νεκροταφείο από νωρίς το πρωί προκειμένου να πούν το τελευταίο αντίο στο Δημήτρη Μητροπάνο. Για μένα δεν πέθανε, ούτε πρόκειται να βρεθεί άνθρωπος, μακάρι να βρεθεί δεύτερος άνθρωπος, να έχει την αξία και τη βαρύτητα που έχει αυτός ο άνθρωπος. Τραγούδαγε με καημό. Αγάπαγε τη δουλειά που έκανε. Και εμείς τον αγαπάγαμε. Θα μείνει πάντα στην καρδιά μας μέσα από τα τραγούδια του. Έχουμε κάνει ταξίδι γι' αυτό να και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Νέοι και γέροι, άνθρωποι που ήρθαν από πολύ μακριά, από όλα τα μέρη της Ελλάδας, ακόμη και άνθρωποι ανήμποροι που ήρθαν με το αναπηρικό τους καροτσάκι για να είναι εκεί στην τελευταία παράσταση του ανεπανάληπτου ερμηνευτή. Σπάξε την πίκρα σου μες στο ποτήρι, μεταλλιωμένο σαν φαρμακή να την πιω και μην κρεμίζεις το στερνό γεφύρι.
Λοιπόν, εγώ ήρθα από την Ελβετία αυτή τη νύχτα για να του πω αντίο. Είναι ένας άνθρωπος που μας βοηθάει να κρατάμε επαφή με την Ελλάδα και από μικρή μας συγκινεί. Πήγαινα τον έβλεπα και είναι μεγάλη λατρεία, είναι μεγάλη λατρεία. Εγώ ήρθα από το χωριό μου για να παρευρεθώ σήμερα. Από τη Σαλαμίνα, ήρθα στην κηδεία του Δημήτρη Μητροπάνου, επειδή είναι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Ήρθαμε να εκφράσουμε φόρον τιμής στο μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνου. Αφήσαμε πίσω του μεγάλη κληρονομιά. Η γυναίκα του, οι δυο του κόρες, οι αγαπημένοι του αδελφοί και όλοι οι συγγενείς του συντετριμένοι. Ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έχασαν τον άνθρωπό τους. Κάνε κάτι λοιπόν, να χάσω το τρένο. Οι φίλοι του, επώνυμοι και ανώνυμοι, δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους καθώς προσκυνούσαν τη σωρό του και εύχονταν καλό ταξίδι στο σπουδαίο τραγουδιστή και στον άντρα με τη σπάνια λεβεντιά. Αυτό ήρθαμε να πούμε. Η ιστορία γίνεται σιωπή. Αυτό. Μαζί μεγαλώσαμε. Είμαστε πατριώτες, είμαστε σχεδόν από τα δύο χωριά, μαζί πηγαίναμε γυμνάσιο. Όλη η ζωή μου ήταν ένας καλός φίλος. Ένας άνθρωπος που βοήθησε τους πάντες και τα πάντα. Λέω σε ξέχασα και πια δεν σε θυμάμαι, γιατί για μένα είσαι πια μηδενικό. Μα κάτι νύχτες απ' το κλάμα δεν κοιμάμαι, γιατί στη σκέψη μου γυρνάς αξωτικό. Θάνος Μικρούτσικος, Μάνος Ελευθερίου, Μίμης Πλέσας, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Πασχάλης Θερζής, Δημήτρης Μπάσης, Χρήστος Νικολόπουλος είναι μερικοί μόνο από τους συναδέλφους του αγαπημένου ερμηνευτή που ήρθαν να του πούν το ίστατο χαίρε. Ήτανε ευθύς, ήτανε άντρας, με κεφαλαία γράμματα και ήτανε σεμνός παράλληλα. Είχε μια πολύ μεγάλη ψυχή. Ό,τι και να τραγουδούσε, το είχε κατευθείαν στην καρδία. Και είτε στους νεότερους που είμαστε εμείς, είτε στους παλιότερους, είτε. Ο χαμός του Δημήτρη ήταν μια μεγάλη απώλεια για το ελληνικό τραγούδι. Μας άφησε νωρίς. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Ένας άξιος άνθρωπος. Εντιμότατος. Δυστυχώς έφυγε νωρίς. Δεν έχω να πω τίποτα. Θέλω να πω ότι ο Δημήτρης ο Μητροπάνος ήταν ένας αξιόλογος τραγουδιστής, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει ιστορία, όπως έχουν αφήσει ιστορία ο Στέλιος Καζαντζίδης, αυτός ο μεγάλος τραγουδιστής, ο Αγγελόπουλος, ο Μανώλης. Δώσε μου φωτιά να κάψω πια απ' την καρδιά. Ακόμη και την τελευταία στιγμή ο Δημήτρης Μητροπάνος έδειξε το μεγαλείο του χαρακτήρα του και την αξιοπρέπειά του, αφού είχε ζητήσει όταν φύγει από τη ζωή η κηδεία του να μην τελεστεί δημοσία δαπάνη, ώστε να μην χρεώσει ούτε στο ελάχιστο το ελληνικό κράτος. Της λησμονιάς το βάλσαμο. Όλοι του οι φίλοι του υποσχέθηκαν πάνω από τον τάφο να τον θυμούνται πάντα. Αρχικά με δάκρυα και μετά με χαμόγελο. Όπως ακριβώς θα το ήθελε ο λεβέντης της ελληνικής μουσικής. Ο άνθρωπος που από την αρχή ως το τέλος της ζωής του έμεινε όρθιος, περήφανος απέναντι σε όλες τις δυσκολίες. Καλό ταξίδι. Με πολύ συγκίνηση θα καλησπερίσω τον κύριο Θάνο Μικρούτσικο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Μικρούτσικε. Καλησπέρα κύριε Βαγγελάτη. Και θα πω ότι οι δυο τους είχαν μια σπουδαία συνάντηση, μια μνημειώδη για την ελληνική μουσική συνάντηση, το 1996. Είχατε κι εσείς παρουσιάσει. Είχα την τιμή να το κάνω, κύριε Μικρούτσι, και μου είχατε δώσει αυτή την τιμή. Και είναι από τα πράγματα που θα θυμάμαι πάντα στη δημοσιογραφική μου διαδρομή. Να είστε καλά, και για μας ήταν τιμή, και γιατί ήσασταν και είστε εξαιρετικός. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτός ο δίσκος, στο αιώνα την Παράγκα, ο δίσκος του 1996, ήταν κάτι που πραγματικά θα μείνει
νομίζω, για πάρα πολλά χρόνια στην ελληνική μουσική. Και ταυτόχρονα ήταν και πιο, η στιγμή της πιο στενής σας συνεργασίας, αυτή που σας έφερε πιο κοντά με αυτό το Λεβέντι Άντρα. Ναι. Και θέλω να μας πείτε δύο λόγια, κύριε Μικρούτσικη. Κοιτάξτε, είναι πολύ οδυνηρό για, πρώτα απ' όλα, για τον ίδιο που έφυγε, για τους δικούς του ανθρώπους, τη Βένια, την Αναστασία, τη Μυρσίνη, την αδελφή του, γιατί ήταν μια πολύ δεμένη οικογένεια, ήταν τα σταθερά σημεία της ζωής του. Για αυτές ήταν η κολόνα του πραγματικά ο Δημήτρης. Και είναι πάρα πολύ οδυνηρό καταρχήν για αυτούς και μετά για όσους είμαστε στενοί του φίλοι. Αυτό είναι πάνω απ' όλα, αλλά άκουγα και εγώ τώρα όσους σας περίμενα τον απλό κόσμο που μιλούσε και νομίζω ο τρόπος που μιλήσαν οι περισσότεροι τα λέει όλα. Δηλαδή αυτό που φάνηκε τα τελευταία ειδικότερα χρόνια ήταν η απόλυτη αγάπη όλου του ελληνικού λαού στο Δημήτρη. Κάτι φοβερά σπάνιο για τραγουδιστές, οσοδήποτε καλοί και να είναι. Και αυτό, ξέρετε, συνέβαινε γιατί αυτό το εξέπεμπε ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης, άμα σου δίνει το χέρι του, ήταν αυτόματα σαν να άνοιγε η μεγαλύτερη αγκαλιά στον κόσμο. Και αυτό ο κόσμος το καταλάβαινε. Αν θέλετε, κύριε Βαγγελάτε, επίσης να σας πω ότι η τεράστια επιτυχία, και μάλιστα εδώ και 40 και πλέον χρόνια, και ειδικότερα όσο αυξανόταν τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια, η μεγάλη επιτυχία, η φήμη που το συνόδευε, ήταν για αυτόν σαν να μη σήμαινε τίποτα. Δηλαδή σαν να το βλέπε απ' έξω, σαν να αφορούσε άλλον άνθρωπο, σαν να παίρναγε όλη αυτή η επιτυχία και αυτή η δόξα ένα μέτρο πέρα από αυτόν. Και αυτό επίσης ο κόσμος το καταλάβαινε. Σπάνιο ήθος, δηλαδή είναι απίστευτο. Εμένα δεν μου είχε ξανατύχει 40-45 χρόνια που ασχολούμαι με το τραγούδι και έχω δουλέψει, αν θέλετε, με πολύ σημαντικούς ανθρώπους, τους οποίους οφείλω πολλά. Αυτό το ήθος αυτού του ανθρώπου ήταν σπάνιο. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, και φάνηκε και από την κοινή μας δουλειά, την οποία οφείλω να πω και θα σας το έλεγα και προχτές αν μιλούσαμε και πριν από 5 μέρες αν μιλούσαμε, ότι οφείλει πολλά αυτή η κοινή μας δουλειά σε αυτή τη φωνή. Γιατί αυτή η φωνή ήταν μια παθιασμένη φωνή, όσο είναι το πάθος αυτής της χώρας που μπορεί να μας πληγώνει και μας έχει πληγώσει πολλές φορές, αλλά ταυτόχρονα είναι μια παθιασμένη χώρα που ευλογήθηκε να την εκφράσουν 3, 4, 5 άνθρωποι, ένας από αυτούς ο Δημήτρης. Δηλαδή βουνό και θάλασσα μαζί ήταν από τα Τρίκαλα, έλεγε είναι βουνίσιος και εκεί είναι που είναι σαν να ανεβαίνει στο βουνό και να γραντεύει τη θάλασσα. Δηλαδή εγώ έτσι εξηγώ αυτό τον τρόπο που έλεγε τα ζεϊμπέκικα, αυτά τα πέτρινα πράγματα τα οποία δεν μπορούσες να εξηγήσεις αλλά σε διαπερνούσαν σαν ένα κοφτερό μαχαίρι. Θα έλεγα πάντως για τα τραγούδια που του γράψατε, για αυτά τα ζεϊμπέκικα, θυμίζω στο δίσκο «Τη Ρόζα», ένα από όλα, «Το Πάντα Γελαστή», ένα άλλο. Θα έλεγα ότι όπως κάποιος είπε, και νομίζω ήταν το πιο εύστοχο, ότι τούτος ο άντρας κατάφερνε να τραγουδάει, να χορεύει τα τραγούδια του μάλλον και να τραγουδάει τους χορούς του. Ακριβώς, πάρα πολύ σωστό αυτό. Το συνυπογράφω και εγώ τώρα που το ακούω. Κύριε Μικρούτσικη. Πάρα πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βαγγελάτε. Και εμείς θα μείνουμε λίγο ακόμα στα τα στιγμιότυπα τα μεσημεριανά. Είναι η στιγμή που ο λαϊκός βάρδος Πασχάλης Τερζής προσέρχεται στο πρώτο νεκροταφείο και καταχειροκροτείται από τον κόσμο, φανερά συγκλονισμένος από το χαμό του φίλου του, Δημήτρη Μητροπάνου. Το πρώτο νεκροταφείο γέμισε από απλούς ανθρώπους κάθε ηλικίας, κυρίως όμως νέα παιδιά. Όλη μέρα ακούω τραγούδια του, τραγούδακα τραγούδια του. Δεν ξέρω, δεν έχω να πω κάτι, δεν ξέρω. Εγώ ήρθα αυθημερών σχεδόν από την Αμφιλοχία για να τον τιμήσω σαν ελάχιστο φόρο τιμής. Είχε μια αξεπέραστη φωνή, δωρική φωνή, δεν αντικαθιστάται με τίποτα. Είναι μέσα στην καρδιά μας, χάθηκε ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα. Άυπνοί μας, ήρθαμε εδώ από νωρίς. Χάρηκα που τον άκουσα, κατάφερε και τον άκουσα ζωντανά. Ένα μεγάλη μου τιμή και
Το τραγούδι θα μείνει για πάντα, εννοείται, και χαίρομαι που θα έχω να λέω στα παιδιά μου ότι το ένοχο ζωντανό και είδα από κοντά αυτόν τον άνθρωπο. Όλοι τον ήξεραν μέσα από τα τραγούδια του. Τον αγάπησαν, τον πόνεσαν και τώρα τον αποχαιρέτησαν για πάντα. Εγώ έχω έρθει από την Εύβοια, από τη Χαλκίδα. Και ήμουν φαν του και ήρθα για το τελευταίο ταξίδι. Ήταν ένα υπέροχο άνθρωπο με μεγάλα αισθήματα και καλή καρδιά. Μία θάλασσα από κόσμο. Περισσότεροι από 4.000 θαυμαστές, ενός από τους μεγαλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές της χώρας, βρέθηκαν στο πρώτο νεκροταφείο για να συνοδέψουν τον Δημήτρη Μητροπάνο στην τελευταία του κατοικία. Ήταν ένας από τους καλύτερους τραγουδιστές. Πιστεύω ότι με τα τραγούδια του άγγιξε πάρα πολύ κόσμο. Κοντά στους ανώνυμους πολίτες που θαύμασαν τον μεγάλο ερμηνευτή, το παρόν έδωσαν και επώνυμοι του κόσμου της μουσικής και του θεάτρου. Είναι πολύ σημαντική η απώλεια του Δημήτρη. Ήρθαμε εδώ να το χαιρετήσουμε στην τελευταία του στιγμή. Θα μας λείψει πάρα πολύ από το χώρο μας. Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι έφυγε νέος, αλλά έχουμε παρακαταθεί και τα τραγούδια του. Εμείς που το γνωρίσαμε καλά και συνεργαστήκαμε μαζί του, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παλικάρι Δημήτρη Μητροπάνο, που έδειξε την παλικαριά του ακόμα και στο πρόβλημα της υγείας. Να είμαστε καλά το θυμό. Δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας σπουδαίος άνθρωπος. Όταν σταματάει να ακούγεται η φωνή αυτού του σπουδαίου Έλληνα, του τελευταίου μάγκα Έλληνα, εμείς πρέπει να σιωπούμε. Ανάμεσα σε εκείνους που είπαν το τελευταίο αντίο και συγχωριανή του από την Αγία Μονή Τρικάλων. Ήτανε και φίλος του αδελφού μου κολλητός, μαζί όταν ερχόταν στο σπίτι. Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν υπάρχουν λόγια. Από χθες που έμαθα, προχθές έμαθα, ταξίδευα, δεν μπορώ να συνέλθω. Ήτανε και πολύ καλός φίλος, γείτονας, μαζί μεγαλώσαμε, τα σπίτια μας ήταν απέναντι. Εκεί. Πολύ καλό παιδί. Δεν υπήρχε. Και όλη η οικογένεια. Η αδελφή του, μάλαμα, η μητέρα του. Πόλης στην οποία γεννήθηκε, η πόλη που αγάπησε τόσο πολύ, αλλά και η πόλη που τον λάτρεψε, ήρθε σήμερα να αποχαιρετήσει το μεγάλο μας, το μεγάλο καλλιτέχνη, το μεγάλο συμπατριώτη μας, το μεγάλο άνθρωπο, και να αποτίσει τον τελευταίο φόρο τιμής και να ευχηθούμε καλό ταξίδι στο μεγάλο ταξίδι χωρίς επιστροφή. Έφεραν μαζί τους και χώμα από την αυλή του πατρικού του σπιτιού, αλλά και από την εκκλησία της Αγίας Μονής και του σχολείου, όπου πήγαινε στα παιδικά του χρόνια. Είμαι πολύ συγκινημένος, δεν το περιμέναμε. Έχω κάνει μια συμβολική κίνηση. Πήγα και πήρα λίγο χώμα από το σπίτι που έμενε, το παλαιό το οικόπεδο, λίγο από την εκκλησία και λίγο από το σχολείο όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Θα τα αναποθέσουμε, θα τα ρίξουμε, θα αρανίσουμε τον τάφο. Δεν έχω να πω άλλο τίποτα. Ακολουθώ την ταπεινότητα του Δημήτρη που τον διακατήχησε όλη τη ζωή. Η Κατερίνα από τα Τρίκαλα, όπως υπογράφει, άφησε σε ένα χαρτί το δικό της μήνυμα στον αγαπημένο της τραγουδιστή με τη γλυκιά και αντρίκια φωνή, όπως χαρακτηριστικά γράφει. Ο μεγάλος ερμηνευτής θα αναπαύεται δίπλα σε άλλους μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες, καθώς ο τάφος του βρίσκεται δίπλα στου Νίκου Ξυλούρη, του Μάριου Πλωρίτη, του Στράτου Διονυσίου, καθώς και της Ρίτα Σακελαρίου. Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, στον Άκη Τσοχατζόπουλο. Ή πιο σωστά, στην κόρη και στην σύζυγο του Άκη Τσοχατζόπουλου. Πήγαν και οι δύο να καταθέσουν, να απολογηθούν σήμερα. Η κόρη του πρωί-πρωί και λίγο αργότερα από την πίσω πόρτα, αρχικά η σύζυγός του, κυρία Σταμάτη, έφυγε κανονικά από την μπροστά πόρτα των δικαστηρίων. Θα δείτε τις αποδοκιμασίες, το ό,τι έγινε. Πήραν προθεσμία, θα απολογηθούν τις επόμενες μέρες και αμέσως μετά θα δούμε κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες για το τι είναι αυτό που βαρύνει τις δύο γυναίκες, που όπως και στην περίπτωση του ίδιου του Άκη Τσοχατζόπουλου, είναι πολύ χειρότερο από ό,τι αρχικά εμφανιζόταν. Και όπως φαίνεται από το πόρισμα, πολύ πιο δεμένο. Πήρατε προθεσμία? Η Βίκη Σταμάτη βγαίνει από το γραφείο του ανακριτή και με γρήγορα βήματα κατευθύνεται στην έξοδο της Ευελπίδων. Ντυμένη στα μαύρα όπως ο σύζυγός της όταν οδηγήθηκε στη φυλακή, με μαύρα γυαλιά προσπαθεί να αποφύγει τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που την πολιορκούν. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ, παιδιά, να περάσετε. Κυρία Σταμάτη, περιμένετε το προφυλάκι του σύζυγου σας. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα όμως έρχεται αντιμέτωπη με μια εξαγριωμένη γυναίκα που τη γιουχάρει και συνδέει τη ζωή που έκανε τα τελευταία χρόνια με τις μειώσεις των συντάξεων. Πού σου να καθείς, για 260 εκατομμύρια κόστος τις επιχουρικές. Παλιοκλαχάρα.
σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου, που πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή, μπήκε στην Ευελπίδων από την πίσω πόρτα και παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή για μία περίπου ώρα. Κλήθηκε να καταθέσει για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αλλά και να δώσει εξηγήσεις τόσο για τον τρόπο που αποκτήθηκε το νεοκλασικό της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, όσο και για τα ποσά που δαπανήθηκαν για την ανακαίνισή του. Για το θέμα, είχε μιλήσει τον περασμένο Ιούλιο στον εισαγγελέα, ρίχνοντας το γάντι στο σύζυγό της. Σε κάθε είδους οικονομική δραστηριότητα ή περιουσιακή διαχείριση που αφορούσε την οικογένεια που δημιουργήσαμε τον Άκη Τσοχατζόπουλο, ανεξαρτήτως του χρόνου συνάψεως γάμου, συμπεριλαμβανομένης και της αγοραπολισίας, ούτε μία συμμετοχή είχα. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε είδους ενέργεια που σχετιζόταν με το συγκεκριμένο ακίνητο, έβρεση ακινήτου, αρχική μίσθωση, επισκευές, συμφωνίες κλπ., είχαν αναλυφθεί από τον σύζυγό μου. Κύριε Μελά, τι έχετε να πείτε? Μετά τη Βίκη Σταμάτη, οι δημοσιογράφοι άρχισαν να πολιορκούν για μία δήλωση τον Οράτιο Μελά, τον άνθρωπο κλειδί που είχε εμφανιστεί οικειοθελώς στη δικαιοσύνη και ουσιαστικά με τη δική του κατάθεση για τη διακίνηση των μιζών άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης. Πήρατε προθεσμία? Περιμένατε την προφυλάκηση του Άκη Τσοχατζόπουλου? Η κόρη του Άκη Τσοχατζόπουλου, Αρετή, ήταν η πρώτη που έφτασε στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Για να αποφύγει τις τηλεοπτικές κάμερες, πέρασε το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου λίγο μετά τις 8 το πρωί και αφού πήρε προθεσμία για να απολογηθεί, έφυγε χωρίς να γίνει αντιληπτή από κανέναν. Δεν εκπροσωπείτε και την Αρετή Τσοχατζόπουλου? Όχι, όχι, για τον κύριο Παναγιώτη Σταμάτη. Δεν μπόρεσε ο ίδιος να. Δεν έχουμε να πούμε κάτι, δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι. Δεν έχουμε λάβει γνώση ακόμα. Ο Παναγιώτης Σταμάτης δεν εμφανίστηκε στην Ευελπίδων. Ο αδερφός της γυναίκας του Άκη Τσοχατζόπουλου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κύριος Σταμάτης μετείχε από το 2006 έως το 2009 σε συναλλαγές για την ανακαίνιση του σπιτιού στην Ακρόπολη, χρησιμοποιώντας το όνομα Παναγιώτης Παπαλιάκος. Σε μια περίπτωση, φέρεται να εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος της εταιρείας Νόμπιλης, από την οποία αγόρασε το σπίτι η σύζυγος του πρώην υπουργού. Εκτός από το σύζυγο, την κόρη και τον κουνιάδο του πρώην υπουργού, την πόρτα του ανακριτικού γραφείου πέρασαν η Εκατερίνη Σταμάτη, θεία της σύζυγου του Άκη Τσοχατζόπουλου, όπως και η δικηγόρος Ταλίτα Μαρία Τσεκούρα. Ακόμη η Νικόλαος Γεωργουλάκης, Παντελή Ζαχαριάδης, Κωνσταντίνος Αντωνιάδης και Ευτύχιος Ατσοπαρδής, που φέρονται αναμειγμένοι στην υπόθεση. Τις επόμενες μέρες, ο ανακριτής, αφού μελετήσει τα ευρήματα από τους ελέγχους στα σπίτια των εμπλεκομένων, θα κρίνει αν στην υπόθεση θα απαγγείλει νέες κατηγορίες και αν προκύπτει ποινική εμπλοκή και για άλλα πρόσωπα πλην των 15 ήδη κατηγορουμένων. Θα καλησπέρισω τώρα την Κατερίνα Κρυβοπούλη που είναι εδώ κοντά μας. Καλησπέρα, Νίκο. Να πω κάτι. Ναι, να το πεις, να το πεις πριν δούμε τις κάρτες. Όση ώρα περίμενα στο πλατό και βλέπαμε μαζί με τους θεατές το θέμα με τον Δημήτρη Μητροπάνο, σκεφτόμουν ακριβώς αυτή τη διαφορά. Δηλαδή, βλέπεις τώρα τη μεγάλη αντίθεση. Τις δύο Ελλάδες. Και τη μεγάλη αντίφαση. Ακριβώς τις δύο Ελλάδες. Δηλαδή, από τη μια η Ελλάδα του Μητροπάνου, πολύ δίκιο, με ό,τι συμβολίζει. Πολύ δίκιο, η Ελλάδα της λεβεντιάς, του ήθους, της καθαρότητας, της μεγαλοσύνης, ψυχής και από την άλλη η Ελλάδα της διαφθοράς, της ξυπασιάς, του νεοπλουτισμού, της αδιαφάνειας, της φτύνιας. Να δούμε μια κάρτα. Και της ασχήμιας. Να τα κάνω όλα αυτά που λες ακόμα πιο σαφή. Αν μπορούμε λοιπόν να δούμε μια κάρτα και ίσως θα ήταν καλό να σηκωθώ για να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Η κυρία Αρετή Τσοχατζοπούλου είναι η πρώτη, κυρίες και κύριοι, που μπαίνει στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών. Η κυρία Τσοχατζοπούλου έχει αρκετά ακίνητα στο όνομά της. Κάποια από αυτά δικαιολογούνται απόλυτα και θεωρούνται απολύτως νόμιμα, ελέγχθηκαν και ευρέθησαν καθαρά. Υπάρχει όμως όχι μόνο ένα ακίνητο, και εδώ μπορούμε να δούμε την κάρτα, όχι μόνο το ακίνητο της οδού Δινοκράτους, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε για το ακίνητο της οδού Δινοκράτους 60 στο Κολωνάκι, τα 400 τετραγωνικά, ότι ήταν ύποπτο και ελεγχόταν. Εκτός από αυτό, το πόρισμα εντοπίζει ένα ακόμα διαμέρισμα στην οδό Πλουτάρχου στο Κολωνάκι, 184 τετραγωνικά, ένα στην Καλυθέα 321 τετραγωνικά, ένα στην οδό Κεφαλινίας που είναι οικόπεδο 38 και ένα άλλο στην οδό Κεφαλινίας 40. Ας κρατήσουμε την κάρτα με τα δανείας, γυρίσουμε πίσω στα ακίνητα πρώτα. Εντοπίζει λοιπόν αυτά τα ακίνητα, ας γυρίσουμε την κάρτα πίσω παρακαλώ για να εξηγήσω μετά τι είναι αυτό για τα δάνεια, ευχαριστώ. Εντοπίζει λοιπόν όχι ένα, αλλά συνολικά 5 ακίνητα τα οποία θεωρεί ύποπτα. Αυτά τα ακίνητα, σύμφωνα με το πόρισμα πάντα, έχουν αγοραστεί την επίμαχη περίοδο και θεωρείται ότι η κυρία Αρετή Τσοχατζοπούλου δεν δικαιολογεί με τα εισοδήματά της την αγορά τους. Γι' αυτό τα ακίνητα αυτά, σύμφωνα με το πόρισμα, θεωρείται ότι προέρχονται από χρήματα του Άκη Τσοχατζόπουλου. Το πόρισμα τα χρεώνει σε μίζες. Είναι αυτό το οποίο
Μας έλεγε όνομα άνδρου όλες αυτές τις μέρες, έτσι. Ναι. Όχημα, πλυντήριο. Ναι, το ξέπλυμα. Υπάρχει τώρα η συνέχεια αυτού του πράγματος. Ναι. Το πόρισμα, και εδώ έχουμε να συζητήσουμε με τα Κατερίνα, γιατί έχει γίνει τρομερή δουλειά όπως αποδεικνύεται. Το πόρισμα λοιπόν εντοπίζει το εξής, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει, η κυρία Τσοχατζοπούλου, λίγο μετά όταν η έρευνα αρχίζει, περίπου το 2008, και αισθανόμενη ότι δεν μπορεί να δικαιολογήσει την αγορά αυτών των ακινήτων, όπως πάντα λέει το πόρισμα, καταφεύγει σε τράπεζες και παίρνει δάνεια. Και εδώ θα δούμε την επόμενη κάρτα. Παίρνει δάνεια τα οποία έχει σκοπό, σύμφωνα πάντα με το πόρισμα, δεν τα λέμε εμείς, θα αναφέρει το πόρισμα, να δικαιολογήσουν την αγορά των ακινήτων. Να καλύψει αυτά τα που ήταν ακάλυπτα μέχρι τώρα. Τα οποία όμως δάνεια είναι 4 και 5 χρόνια μετά την αγορά των ακινήτων. Και είναι δάνεια 750.000 ευρώ με εγγύητη τον πατέρα της, 550.000 ευρώ με εγγύητη πάλι τον πατέρα της και ένα ακόμα 1.200.000 ευρώ με ενέχειρο μια ισόπωση προθεσμιακή κατάθεση. Που μάλιστα δίνεται εντολή να ερευνηθούν και αυτά από εισαγγελικό λειτουργό. Πώς σου φαίνεται όλη αυτή η ιστορία μέχρι τώρα, γιατί έχει συνέχεια? Νίκο, αυτός ο πρωτοφανής ερεσιτεχνισμός, θα μπορούσα να πω σε αυτό. Ένα πράγμα. Σε ένα πράγμα με πάει. Ή είναι η απόλυτη η ψευδαίσθηση της ισχύως. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι είναι σε ένα περιβάλλον όπου θεωρούν ότι είναι πανίσχυροι, ότι αυτός είναι ο πραγματικός κόσμος, θεωρώντας λοιπόν, νιώθοντας, ξέρεις, παντοκράτορες, ας πούμε, θεωρείς ότι εκεί δεν πρόκειται να σε θίξει ποτέ κανείς. Ότι δεν σε αγγίζει τίποτα. Αυτό βγάζει βαθιά περιφρόνηση και βαθιά αφασία ταυτοχρόνως. Λοιπόν, αν δεν είναι. Πώς να σου πω, αν κάποιοι δεν τους κορόιδεψαν, μπορεί κανείς να δει όλες τις εκδοχές. Που δεν νομίζω, το λέω για την τάξη των πραγμάτων. Δείχνει το πόσο ξεκομμένη είναι όλη αυτή η κατηγορία αυτών των ανθρώπων. Διότι δεν είναι η μοναδική η περίπτωση του Τσοχατζόπουλου, είναι η επιτομή ενός συστήματος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Και να μην πέφτουν από τα σύννεφα άνθρωποι. Άστα τα σύννεφα, είναι ακατοίκητα πια. Έτσι. Έχουμε πέσει όλοι εδώ και χρόνια. Δηλαδή. Εμείς μπορούμε να πέφτουμε, Νίκο, γιατί είμαστε κοινοί θνητοί. Ναι, πολλοί δεν δικαιούνται να πέφτουν από τα σύννεφα. Λοιπόν, αυτή η αφασία όμως δείχνει ακριβώς αυτή το απόλυτο. Το πόσο ξεκομμένη είναι από την πραγματικότητα. Λέει, δεν με αγγίζει εμένα ποτέ κανείς. Και θα επαυξήσουν απόλυτα όλα όσα έχεις πει μέχρι τώρα, τα όσα ακολουθούν. Και αφορούν την άλλη από τις δύο κυρίες που πήγε σήμερα, την κυρία Σταμάτη, τη σύζυγο του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Η κυρία Σταμάτη ελέγχεται για το ακίνητο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Θέλω να σας πω μία λεπτομέρεια. Το ακίνητο αυτό αγοράστηκε και πήρε ένα δάνειο η κυρία Σταμάτη για να το αγοράσει. Επειδή ακούστηκε ότι το είχε πει ο κύριος Τσοχατζόπουλος στη συνέντευξή του, ότι τι κάνω, εγώ μένω σε ένα σπίτι το οποίο είναι 180 τετραγωνικά. Όλα και όλα δεν είναι εδώ και τίποτα φοβερό. Εάν ανατρέξει κανείς, κυρίες και κύριοι, στην έκθεση της τράπεζας, του εκτιμητή, ο οποίος πηγαίνει να εκτιμήσει το ακίνητο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, προκειμένου να δώσει δάνειο στην κυρία Σταμάτη, ο εκτιμητής της τράπεζας αναφέρει: «Δεν βρήκα άλλο ακίνητο για να το συγκρίνω με το ακίνητο αυτό της Ηρώδου Αττικού, του κυρίου Τσοχατζόπουλου και της κυρίας Σταμάτη, και το μόνο ακίνητο που θεωρώ ότι είναι αντάξιο αυτού και συγκρίσιμο είναι το Προεδρικό Μέγαρο και συγκεκριμένα το αναφέρει η έκθεση ρητά και συγκεκριμένα το τμήμα του Προεδρικού Μεγάρου που βλέπει στην Ηρώδου Αττικού, δηλαδή το μπροστά, η βιτρίνα του Προεδρικού Εκεί Μεγάρου». Είναι, Νίκο μου, όλη η σημειολογία της ξυπασιάς. Αυτά λοιπόν λέει Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, η έκθεση εκτίμησης της τράπεζας για να πάρει δάνειο για αυτό το ακίνητο, το μικρό, τα λίγα τετραγωνικά. Η κυρία Σταμάτη όμως ελέγχεται διότι βρέθηκαν πολλές καταθέσεις της σε τράπεζες, σε ελληνικές τράπεζες, και οδήγησαν αυτές οι καταθέσεις σε κατάθεση, σε λογαριασμό στη UBS της Γενέβης. Και αυτός ο λογαριασμός, ας προχωρήσουμε γιατί είναι στην επόμενη κάρτα, φαίνεται ότι ειδικά μια χρονική περίοδο από το 2006 μέχρι το 2009 έχει πολύ μεγάλα ποσά, πολύ μεγάλη κίνηση που πάντα σύμφωνα με το πόρισμα, γιατί ό,τι λέμε εδώ είναι ό,τι περιλαμβάνει το πόρισμα, οδηγούν σε μαύρο πολιτικό χρήμα. Αυτά είναι τα μέχρι τώρα στοιχεία. Ξυπασιά το πες. Ξυπασιά. Και θα μιλάω σε όλους τους τόνους, διότι αυτό είναι, περί αυτού πρόκειται. Και λοιπόν, δεν είναι οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα, είναι και ζήτημα αισθητικής ταυτοχρόνως και παραλλήλως. Και δημοκρατίας. Και δημοκρατίας πάνω απ' όλα. Γιατί, ξαναλέω, αυτό που λέμε όλοι δηλαδή. Τώρα σοκαριζόμαστε όλοι
Γιατί βλέπουμε πώς λειτουργεί το πολιτικό χρήμα. Ξέραμε, φανταζόμασταν, υποθέταμε. Και τι εύρος έχει, βρε. Και τι εύρος έχει, τι βάθος έχει. Δεν ακριβώς, φανταζόταν, δεν είναι τόσο. Τι βάθος έχει και πώς λειτουργεί το πολιτικό χρήμα και πώς ξεπλένεται το μαύρο χρήμα. Και πώς λειτουργεί. Και πώς λειτουργούν τα δίκτυα, Νίκο. Κατερίνα, θα τη βρούμε σε λίγο όταν θα συζητήσουμε τα πολιτικά ξανά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον Άκη Τσοχαντζόπουλο και την φυλάκισή του. Σε αυτό το κελί έγινε η τελευταία συνάντηση του Άκη Τσοχαντζόπουλου με τη Βίκη Σταμάτη. Το ζευγάρι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια κέντριζε τα φλάς των φωτογράφων στις κοσμικές συγκεντρώσεις, είχε 45 λεπτό τέτα τέτ στην έκτη πτέρυγα των φυλακών του Κορυδαλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα πρώτα λεπτά της συνάντησης, ο Άκης Τσοχαντζόπουλος είπε στη γυναίκα του το πρόγραμμα που έχει στη φυλακή. Ο άλλοτε κρατεός υπουργός περνάει την περισσότερη ώρα βλέποντας τηλεόραση και κυρίως τα θέματα που τον αφορούν. Της είπε ότι τρώει από το φαγητό των φυλακών και ότι θέλει να μπορούν να τον επισκέπτονται στο κελί του και άλλα άτομα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο στενό συγγενικό του πυρήνα. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρξει η έγκριση των φυλακών του Κορυδαλού. Ο πρώην υπουργός φέρεται να είπε στη γυναίκα του ότι αισθάνεται απογοητευμένος από αυτές τις αποδοκιμασίες, με την ίδια που μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε βιώσει τέτοιου είδους αντιδράσεις, να προσπαθεί να του δώσει κουράγιο. Άκη Τσοχαντζόπουλος και Βίκη Σταμάτη μίλησαν και για τις καταθέσεις τους. Ο πρώην υπουργός είπε στη σύζυγό του ότι αισθάνεται αδικημένος από την κατάληξη της υπόθεσης και στάθηκε σε ένα σημείο των όσων είπε στο γραφείο του ανακριτή. Δώρα ή οποιοδήποτε είδους ανταλλάγματα από οποιοδήποτε είδους αιτία ποτέ στην πολιτική μου ζωή και στην πορεία μου ως υπουργός δεν έλαβα από κανένα. Αντίθετα, αποκλειστικός μου σκοπός σε οποιοδήποτε χώρο ευθύνης και αν βρέθηκα ήταν να προασπίσω τα συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού συμφέροντος. Για τη Βίκη Σταμάτη, η έρευνα των εισαγγελέων απέδειξε από την άρση του τραπεζικού απορρίτου ότι από το 1997 δέχονταν χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς της, τα οποία κατέφερε ο εξάδελφος του Άκη Τσοχαντζόπουλου και διαχειριστής των υπεράκτενων εταιριών που εμπλέκονται στην υπόθεση, Νικόλαος Ζήγρας. Η κυρία Σταμάτη είχε στο μυαλό της και τον νεοκλασικό της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, που μετά από μια ύποπτη διαδρομή κατέληξε στο όνομά της. Για το θέμα ρωτήθηκε από τον ανακριτή και ο Άκη Τσοχαντζόπουλος. Ο διάλογος που είχαν είναι χαρακτηριστικός. Πριν το 2006, που με την υπόδειξη της κυρίας Λαμπροπούλου τον νίκιασα από την εταιρεία Nobilis, δεν γνώριζα ότι ανήκε στην εταιρεία Τορκάσο. Ήταν συμπτωματικό ότι πριν το 2006 η εταιρεία εκπροσωπούνταν από τον ξάδερφό σας Ζήγρα. Εγώ δεν γνώριζα για τα κατασκευαστικά προγράμματα της Τορκάζο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν έρθω σε επαφή με την εταιρεία Nobilis για να νοικιάσω το σπίτι μου. Η εταιρεία Τορκάσο πούλησε το ακίνητο με τίμημα το μισό περίπου από όσο το αγόρασε. Δεν γνωρίζω. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι το κτίριο ήταν από την αρχή ερείπιο με πρόβλημα στατικότητας και υποθέτω ότι έγιναν εκτεταμένες εργασίες επισκευής με υψηλό κόστος. Εν τω μεταξύ, από χθες στην έκτη πτέρυγα του Κορυδαλού, όπου αρχικά είχαν οδηγηθεί ο Άκης Τσοχαντζόπουλος και ο Νικόλαος Ζήγρας, μεταφέρθηκαν από την πρώτη πτέρυγα και οι συγκατηγορούμενοι Αστέριος Οικονομίδης και Γιώργος Αχπατζίδης. Αυτό διότι σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο υπόδικοι δέχτηκαν έντονες αποδοκιμασίες από άλλους συγκρατούμενους στην ίδια πτέρυγα, όπου φιλοξενούνται κατηγορούμενοι για οικονομικά εγκλήματα και για συμμετοχή στην οργάνωση Πυρήνες της Φωτιάς. Θα έρθουμε στα πολιτικά, θα μείνουμε στα πολιτικά, γιατί πολιτικά ήταν ούτως ή άλλως όλα αυτά που βλέπαμε, για να συζητήσουμε πολιτικά και θα καλησπερίσω τους δύο προσκεκλημένους μας, κυρίες και κύριοι. Θα καλησπερίσω πρώτα απ' όλα τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Φίλιππο Πετσάλνικο, ο οποίος βρίσκεται στην εκλογική του περιφέρεια. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κύριε Βενιλάτη. Και θα καλησπερίσω και τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Μιχελάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχελάκη. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχελάκη. Θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς, κύριε πρόεδρε, για να ανοίξουμε την κουβέντα έτσι όπως εξελίσσεται τα τελευταία 24 ώρα, ειδικά μετά τη συνέντευξη του κυρίου Βενιζέλου χθες το βράδυ στο Mega Channel. Είδαμε λοιπόν τον πρόεδρο του κόμματός σας πολύ αυτοκριτικό σε πράγματα που όλοι μέχρι πριν από λίγες ημέρες δεν τολμούσατε να αγγίξετε. Τώρα είναι λάθος το λεφτά υπάρχουν, τώρα είναι λάθος η προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τώρα το Πασόκ αναπτύσσει μια σειρά από κοινωνικές πρωτοβουλίες για ανακούφιση των ασθενέστερων. Θα με συγχωρήσετε, κύριε πρόεδρε, αλλά θα σας το πω όπως ίσως πολλοί πολίτες αυτή την ώρα μπορεί να το λένε. Τώρα τα θυμηθήκατε όλα αυτά. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι δεν παρακολούθησα τη συνέντευξη του κ. Βενιζέλου, γιατί χθες ήμουνα σε χωριά του ακριτικού νόμου της Καστοριάς, συζητώντας με τους πολίτες. Διάβασα όμως ορισμένα πράγματα σήμερα στις εφημερίδες. Σαφώς αυτή τη διετία έγινε μια τεράστια προσπάθεια και κρατήθηκε η χώρα όρθια με επώδυνες θυσίες, με σκληρά μέτρα. Και με αποφάσεις που ορισμένες φορές μέσα στη βιασύνη και στην αγωνία να μην καταρρεύσει η χώρα ήταν ακόμη και άδικες. Από την άλλη πλευρά, το διακύβευμα ήταν πάση θυσία η Ελλάδα να μείνει όρθια μέσα στην Ευρωζώνη. Και αυτό επετεύχθη. Αυτό πιστώνεται
και στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, και στις κυβερνήσεις του. Σε ό,τι αφορά το λεφτά υπάρχουν, θα ήθελα να θυμίσω ότι ο κύριος Παπανδρέου αναφέρθηκε σε αυτό στην έκθεση Θεσσαλονίκης το 2009. Είχε προσθέσει επίσης μια ακόμη φράση, ότι λεφτά υπάρχουν στο χώρο της φοροδιαφυγής, επίσης σε ό,τι αφορά τις σπατάλες του Δημοσίου και βέβαια σε ό,τι αφορά τη διαφθορά που κοστίζει πάρα πολύ στο ελληνικό κράτος και στους πολίτες. Τώρα, δεν υπενόησε ότι λεφτά λέω υπάρχουν και να βάλω και τον κύριο Μιχαλάκη στην κουβέντα. Δημόσια ταμεία. Να το συντομεύσουμε. Εμείς θα δούμε πολύ στο παρελθόν, γιατί νομίζω ότι σε όλα αυτά υπάρχουν πάντα αντεπιχειρήματα. Τα λεφτά της φοροδιαφυγής τότε περιγράφεται εισπράξη από 35 δισεκατομμύρια ευρώ, τα ανίσπρακτα όπως λέγατε. Τα οποία ποτέ δεν εισπράχθησαν, διότι όλοι έλεγαν από τότε ότι δεν μπορεί να εισπράχθουν τέτοια ποσά. Ας έρθουμε στο σήμερα. Όλη αυτή την αυτοκριτική που σήμερα ακούμε και όλη αυτή την κοινωνική ευαισθησία που σήμερα βλέπουμε με τη μορφή προτάσεων. Γιατί τώρα και όχι όταν μπορούσατε, μέχρι πριν από μερικές ημέρες. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την αυτοκριτική, δεν θα είμαστε ειλικρινείς εάν και εμείς δεν αναφερόμασταν σε αυτά που διαπιστώνουμε. Ότι κάναμε ορισμένες φορές, όπως είπα, υπήρξαν και λάθη και βιαστικές αποφάσεις μέσα στην αγωνία που περιέγραψα νωρίτερα. Ωστόσο, είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι η αυτοκριτική που πρέπει να είναι ειλικρινής και είναι από τον κύριο Βενιζέλο, ειλικρινής, δεν θα πρέπει να καταλήγει σε αυτομαστίγωμα. Γιατί τότε αδικεί την προσπάθεια των κυβερνήσεων, επαναλαμβάνω, του ΠΑΣΟΚ, που μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο σήκωσαν και ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και οι κυβερνήσεις του. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ μόνο να συντομεύσετε την απάντηση. Εκείνο βάρος. Το τεράστιο εκείνο βάρος. Λοιπόν, να μην καταλήξουμε σε αυτομαστίγωμα. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Βενιζέλος δεν εννοεί αυτό ακριβώς, αλλά επαναλαμβάνω ότι με απόλυτη ειλικρίνεια θα πρέπει να βλέπουμε τον λαό, τους πολίτες στα μάτια, να κάνουμε τις διαπιστώσεις για να αποφύγουμε λάθη, όχι μόνο εμείς, συνολικά το πολιτικό σύστημα για το μέλλον. Πάω στον κύριο Μιχαλάκη. Αν θέλει κάτι να παρατηρήσει επ' αυτού, για να κάνω και σε εκείνον ένα ερώτημα αμέσως μετά, κύριε Μιχαλάκη. Κρίμα που ο κύριος Πρόεδρος δεν παρακολούθησε τη συνέντευξη, γιατί θα ήθελα να τον ρωτήσω για παράδειγμα. Ο κύριος Βενιζέλος είπε χθες ότι ήταν κατά του μνημονίου. Ο κύριος Πρόεδρος τα ξέρει, φαντάζομαι, ότι ο κύριος Παπακωνσταντίνου σε δηλώσεις του, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το σταθμό, στην εκπομπή του Αλέξη του Παπαχελά, είχε δηλώσει ότι ο κύριος Βενιζέλος ήταν συντάκτης, από τους συντάκτες του μνημονίου. Ήταν από τους ανθρώπους που όχι μόνο ως υπουργός, αλλά και ως νομικός συνέταξε το θέμα του μνημονίου. Ο κύριος Βενιζέλος τον ακούσαμε να λέει χθες ότι ήταν κατά του μνημονίου, ο ίδιος όμως το συνέταξε. Επίσης θα ήθελα τη γνώμη του όταν έλεγε ότι έδιωξε την Τρόικα και εμφανίστηκε έτσι ως ηρωική κίνηση. Να θυμηθώ, να ρωτήσω πότε έλεγε την αλήθεια. Εχθές στη συνέντευξή του ή όταν έβγαζε δελτία τύπου και δήλωνε ο ίδιος ότι δεν έφυγε η Τρόικα. Την επομένη το πρωί έλεγε δεν ήταν έφυγε η Τρόικα, ήταν προγραμματισμένο να φύγει. Και επίσης ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτό που ρώτησε και ο κύριος Ευαγγελάτος και το ρωτάνε όλοι. Τον άκουσα να λέει κάποια μέτρα για την ανάπτυξη συγκεκριμένα. Και μάλιστα έμπαινε και σε λεπτομέρειες. Για το πρόγραμμα, ας πούμε, θυμάμαι, βοήθεια στο σπίτι. Γιατί όλα αυτά δεν τα στήριξε ως τσάρος της οικονομίας, ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Γιατί δεν τα πρότεινε ως υπουργός και κορυφαίος τέλεχος πριν αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί δεν πήγε να παρουσιάσει προτάσεις τέτοιες. Και αν κάποιος δεν τις είχε καταθέσει. Γιατί όταν τις κατέθετε ο Αντώνης Σαμαράς, απλώς εν χορό μαζί με όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, λιδωρούσαν και κάχαζαν με τις προτάσεις αυτές που τώρα, πολλές από αυτές, κύριε Πρόεδρε, είναι πάνω στο τραπέζι και τις συζητάμε. Γιατί η κατάσταση στη χώρα. Βάλατε πολλά δεν υπήρχε απάντηση. Κύριε Πρόεδρε, τι λέτε, τι απαντάτε. Κράτησα τρία ερωτήματα τουλάχιστον του κύριου Μιχελάκη, ίσως να μου διέφυγε κάποιο άλλο. Εδώ θα ήμουν να σας θυμίσω, μην ανησυχείτε. Σε ό,τι αφορά τα μνημόνια, όχι το μνημόνιο, τα μνημόνια. Τα μνημόνια τι ήταν, είναι οι δανειακές συμβάσεις. Οι δανειακές συμβάσεις που κάτσαν όρθια την χώρα μας. Και θυμίζω ότι το δεύτερο μνημόνιο σαφώς το εψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Για να κρατηθεί η χώρα όρθια, για να διαγραφούν τα 105 δισεκατομμύρια που είχαν αποφασιστεί τον περασμένο Οκτώβριο. Και να μπορέσει να προχωρήσει η Ελλάδα. Αν μου επιτρέπετε για να κάνουμε ένα διάλογο, δεν θέλω να σας διακόπτω, κύριε έχετε, Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε, χωρίς να. Συγγνώμη, έχω μια δυσκολία. Ένα λεπτάκι, κοιτάξτε, ένα λεπτάκι. Κύριε Μιχελάκη, δεν έχω αντίρρηση για διάλογο, μόνο που έχω το εξής πρόβλημα. Η επιστροφή, επειδή ξέρω. Είμαι συνδεδεμένος με επιστροφή. Εντάξει. Γι' αυτό έχω αυτή τη δυσκολία. Αν ήμουν στο στούντιο θα ήταν πολύ πιο εύκολα. Αν έχετε την καλοσύνη. Παρακαλώ. Λέω λοιπόν, τα μνημόνια δεν ήταν και δεν είναι ιδεολογία για κανέναν. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Ήταν αναγκαίες προϋποθέσεις για να μην καταρρεύσει η χώρα και υπάρξει ολική καταστροφή. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την Τρόικα,
Οι διαπραγματεύσεις που γινόταν τον περασμένο Αύγουστο, όπως ξέρετε, και από τον Υπουργό τότε Οικονομικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Βενιζέλο, αλλά και από τον κύριο Παπανδρέως Πρωθυπουργό και το σύνολο της κυβέρνησης, δεν ήταν καθόλου εύκολες διαπραγματεύσεις. Η Τρόικα πίεζε για μια σειρά από πράγματα για τα οποία δεν συμφωνούσαμε απόλυτα. Εγώ δεν συμμετείχα στην κυβέρνηση, αλλά είδα γεγονότα από κοντά ως πρόεδρος της Βουλής. Δεν συμφωνούσαμε απόλυτα. Υπήρξε διάσταση απόψεων. Η Τρόικα είπε ότι αποσύρεται για να εξετάσει τις θέσεις της Ελλάδας, για να κάνει τις δικές της εκτιμήσεις και επανήλθε μετά από μερικές εβδομάδες. Ήταν μια δύσκολη περίοδος διαπραγματεύσεων. Σε ό,τι αφορά τα αναπτυξιακά, όλοι μα όλοι λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει, πέρα από τη δημοσιονομική εξυγίνηση που είναι απαραίτητη προϋπόθεση και για την Ελλάδα και για τις άλλες χώρες, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και άλλες χώρες, η δημοσιονομική εξυγίνηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να σταθεροποιηθεί η οικονομία, ότι χρειάζεται να πέσει ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη και κυρίως πρέπει να το αντιληφθούν οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία και η Γαλλία κατά κύριο λόγο. Η ανάπτυξη δεν είναι κάτι που έρχεται με μια ευχή, ούτε είναι μια μαγική λύση. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε την παρέμβαση για να είναι πιο σύντομο. Βήματα. Η ανάπτυξη πάντως σίγουρα δεν έρχεται με ηφαισιακά μέτρα. Δεν έρχεται με μειώσεις μισθών, με μειώσεις συντάξεων. Σαφώς. Με κρατήσεις, με παρακράτηση του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις, με όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Και το ερώτημα είναι, επειδή ο Ιούνιος είναι μπροστά και επειδή όλοι σας παραδέχεστε ότι τον Ιούνιο θα χρειαστούν και άλλα τέτοια ηφαισιακά μέτρα, μήπως όλα αυτά που ακούμε είναι πάλι μια μικρή συνέχεια, έστω πιο φιδωλή, αλλά πάντως ανάλογοι του λεφτά υπάρχουν. Να σας πού πω θα τα εξής, βρείτε όλα αυτά τα οποία λέτε τώρα να σε για ό,τι να αφορά την ανάπτυξη, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα. Τώρα δεν βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμασταν πριν από δύο χρόνια, μπροστά στο χείλος της καταστροφής. Γιατί εντωμεταξύ έχει μειωθεί το έλλειμμα, το πρωτογενές έλλειμμα από 24,5 δισεκατομμύρια σε μόλις 2 δισεκατομμύρια, αυτό είναι σήμερα. Είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο, κύριε Πρόεδρε, τουλάχιστον με όσα μας λέτε. Πρωτογενές πλεώνασμα. Είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Απλώς να ολοκληρώσω λίγο. Λέγοντας δύο λόγια ακόμη. Η ύφεση είναι πραγματικότητα όταν είσαι αναγκασμένος, η ύφεση είναι πραγματικότητα όταν δεν είσαι αναγκασμένος να πάρεις όλα αυτά τα μέτρα στα οποία αναφέρθηκα νωρίτερα. Αλλά τώρα έχουμε τη διαγραφή του χρέους, του PSI, δηλαδή την ολοκλήρωση. Έχουμε τώρα επίσης την ανακεφαλαιοποίηση, την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Κύριο Μιγελάκη. Και έχουμε τώρα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτέλους και την ανάληψη και δικιά της πρωτοβουλίας που αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να υπάρξει ειδικό πακέτο αναπτυξιακό και για την Ελλάδα. Ναι. Άρα τώρα μπορούμε να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι ότι αφού βάζουμε σε μια τάξη τα του οίκου μας, μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη. Και δεν χρειάζεται κύριε να διαπτυξιζόμαστε ποιος τι πώς θα κάνει την ανάπτυξη. Να είναι λίγο πιο σύντομες οι απαντήσεις. Παρακαλώ. Θα σεβαστώ απόλυτα το γεγονός ότι είστε εκτός στούντιο, κύριε Πρόεδρε, απλώς για να μπορούμε να έχουμε και εμείς το λόγο. Θέλω να πω καταρχήν ότι εγώ απάντηση δεν πήρα. Και απάντηση δεν πήρα διότι είναι γεγονός. Ο κύριος Πρόεδρος βέβαια δεν παρακολούθησε, όπως είπε, τη συνέντευξη του κυρίου Βενιζέλου. Ήταν τυχερός από αυτή την άποψη. Αλλά θέλω να του πω ότι βγήκε με μια ηρωική προσπάθεια ότι έδιωξε την Τρόικα. Να μην ξεχνάμε, κύριε Πρόεδρε, ότι βγήκαν την επόμενη μέρα και λέγανε και έλεγε ο κύριος Βενιζέλος από το Υπουργείο Οικονομικών ότι η Τρόικα δεν έφυγε. Η Τρόικα ήταν προγραμματισμένο να φύγει και τελικά για να επιστρέψει πίσω βάλαμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας μέσα στην λίστα. Και στα μέτρα που πήρανε, κύριε Πρόεδρε. Επίσης, θέλω να σας πω ότι για την ανάπτυξη. Θα κρίνει ο κόσμος, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, και ο κόσμος έχει μνήμη. Από εκεί και πέρα, κύριε Πρόεδρε, για το θέμα της ανάπτυξης, έχετε δίκιο. Το θέμα της ανάπτυξης είναι διάφορα μέτρα και δεν είναι μια οριστολογία. Αλλά όμως, πώς μπορεί να έρθει η ανάπτυξη, για παράδειγμα, όταν επί δύο χρόνια είχαν έρθει 14 φορολογικά νομοσχέδια στη Βουλή. Καταλαβαίνετε, να δημιουργείται για έναν επιχειρηματία. Μιας μικρής επιχείρησης, μιας μεγάλης επιχείρησης, 14 φορολογικά νομοσχέδια. Ποια λογική ανάπτυξης υπάρχει όταν ο επιχειρηματίας δεν έχει ασφαλές φορολογικό περιβάλλον? Το φορολογικό περιβάλλον δεν είναι πάντα πώς να εισπράξεις. Είναι να σου δημιουργήσει και κίνητρα. Μπορεί να είναι εργαλείο ανάπτυξης και μάλιστα βασικό. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ότι το θέμα των φορολογικών συντελεστών, για παράδειγμα, βλέπουμε τα χρήματα να φεύγουν δεξιά-αριστερά στα σύνορά μας, όπου είναι φορολογική παράδειση. Έτσι. Επίσης, να σας θυμίσω ότι οι επιχειρήσεις που έρχονται εδώ πέρα πρέπει να ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Να ξέρουν από την αρχή του χρόνου τι έχουν να κάνουν στο τέλος του χρόνου. Αυτό στην Ελλάδα 14, σε δύο χρόνια 14. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε να κάνουμε να διώξουμε τους ανθρώπους και να μην φέρουν τώρα χρήματα. Τώρα θα παρέμβω και σε εσάς, κύριε Μιχελάκη, γιατί. Κοιτάξτε. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Είναι ένας μονόλογος αυτός. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα
και στον κύριο Μιχελάκη, επειδή ξεκίνησα με ένα ερώτημα σε εσάς. Νομίζω τα περισσότερα. Κύριε, θα μου επιτρέψετε μόνο μία κουβέντα να την πείτε. Μία κουβέντα, συγγνώμη. Μία κουβέντα μόνο. Γιατί δεν σας απάντησα στο θέμα του μνημονίου. Μην ξεγελιόμαστε, κύριε Πρόεδρε. Ένα είναι το μνημόνιο, είναι αυτός το οποίο μας έβαλε το Πασόκ και ο στόχος πια, λοιπόν, γι' αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών. Ποιος μπορεί να μας βγάλει, να αρχίσει να μας βγάζει από αυτή την κρίση την οποία μας έβαλε. Μία κουβέντα, κύριε Πρόεδρε, για να κάνουμε ένα ερώτημα στον κύριο Μιχαλάκη. Δεν διαφωνώ καθόλου σε σχέση με το ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν συνεχώς φορολογικές αλλαγές, δηλαδή συνεχώς φορολογικά νομοσχέδια. Και οι 14 ρυθμίσεις της προηγούμενης διετίας μέσα στα άγχη και τις αγωνίες της κατάστασης που υπήρχε και οι 34 της περίοδου του κυρίου Καραμαλή τα προηγούμενα 5,5 χρόνια είναι αρνητικά φαινόμενα. Γι' αυτό επιτέλους θυμίζω ότι όλα τα κόμματα στο διάλογο για το Εθνικό Φορολογικό Σχέδιο συμμετείχαν όλο το προηγούμενο διάστημα και στη Νέα Βουλή ευελπιστώ μετά τις εκλογές να έρθει αυτό το Εθνικό Φορολογικό Σχέδιο που θα πρέπει να είναι απλό, να είναι δίκαιο, να έχει αναπτυξιακή διάσταση και πάνω απ' όλα να έχει διάρκεια ζωής κατά την άποψή μου τουλάχιστον 10 χρόνια. Θα μπορούσαμε να το έχουμε ήδη, το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Περιβάλλον. Λοιπόν, ένα ερώτημα έχω και για τους δυο. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό στον κύριο Μιχελάκη. Κύριε Μιχελάκη, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και θα τις βλέπουμε μέχρι αύριο που με αυτόν τον πραγματικά αναχρονιστικό παλιωμοδίτικο νόμο, παράλογο θα τον έλεγα, απαγορεύονται να δημοσιοποιούνται από αύριο και μετά. Και βλέπουμε ότι οι πολίτες πάνε αντίθετα σε αυτό που η Νέα Δημοκρατία ζητάει. Μιλάτε συνεχώς για αυτοδυναμία. Το λέτε όλα τα στελέχη, το λέει και ο πρόεδρός σας. Δεν θέλουν οι πολίτες αυτοδυναμία. Με την στάση τους, τη δημοσκοπική πάντα, δείχνουν ότι δεν το θέλουν. Γιατί πάτε κόντρα σε αυτό που φαίνεται η κοινή γνώμη να ζητά τη συνεργασία? Καταρχήν, δεν θα συμφωνήσω, κύριε Βαγγελάτο, με την εκτίμησή σας. Ο κόσμος, μην ξεγελιάστε, μέχρι πριν από το Πάσχα, μέχρι πριν από τις γιορτές, δεν πίστευε ότι θα γίνουν εκλογές. Και όχι μόνο ο κόσμος. Σας θυμίζω ότι στελέχη του Πασόκ εμφανιζόντουσαν να στέλνουν και επιστολές, να κάνουν δημόσια δηλώσεις και να λένε για παράταση του βίου της κυβέρνησης Παπαδήμου. Ήταν αυτοί, δύο-τρεις ήταν αυτοί. Δύο-τρεις. 7 υπουργοί και υφυπουργοί με κοινή επιστολή τους πριν από 1,5 μήνα. Δηλώσεις του διαφόρων στελεχών κορυφαίων του Πασόκ. 7 ήταν. 7 στελέχοι, υπουργοί και υφυπουργοί. Άρα τα περισσότερα στελέχη αυτό θέλανε. Διότι θέλανε να λειτουργήσει η κυβέρνηση Παπαδήμου ως πολιτική κολυμβήθρα του Σιλοάμ για να. Ωραία. Για τις αμαρτίες, τις πολιτικές, για τα εγκλήματα. Και συγχωρέστε με, κύριε Πρόεδρε, για τη λέξη. Δεν είναι δικιά μου. Είναι της κυρίας Βάσος Παπανδρέου, είναι του κυρίου Χρυσοχοίδη. Για τα εγκλήματα, λοιπόν, κατά δήλωση στελεχών σας που γίνανε εις βάρος της χώρας. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, ο κόσμος δεν ήξερε μέχρι τώρα αν θα γίνουν εκλογές. Τώρα που πια έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία, ξέρει ότι 6 Μαΐου ο κόσμος πια συνειδητοποιεί ότι η πράξη του αυτή. Και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κύριε Μιχελάκη, και σε αυτές που σήμερα δημοσιοποιήθηκαν, δεν προκύπτει αυτό το πράγμα. Δεν προκύπτει η συσπήρωση που να δείχνει τάση αυτοδυναμίας. Προκύπτει το να δείχνει ο κόσμος συνεργασία. Κύριε Βαγγελάτο, ο κόσμος βρίσκεται σε ένα θερμό περιβάλλον, γιατί η κατάσταση στην οικονομία είναι χάλια. Έχει χάσει τη δουλειά του, έχει κλείσει το μαγαζί του, έχουν μειωθεί τα εισοδήματά του και ταυτόχρονα. Έτσι, είναι σε έναν ψυχρό πολιτικό χρόνο. Γιατί τον παίρνει ο κάθε δημοσκόπος για να του πει μέσα σε αυτά που τραβάει τι θα ψήφιζε. Και καταλαβαίνετε ότι η αντίδραση είναι οργισμένη. Γι' αυτό και βλέπουμε μεγάλο ποσοστό. Όσο πλησιάζουμε όμως στον χρόνο των εκλογών, έχετε διαπιστώσει από τις μετρήσεις σιγά-σιγά ότι ο κόσμος ο οποίος πάει με τιμωρητική διάθεση, αν θέλετε, να ψηφίσει, σε σχέση με αυτόν ο οποίος εξετάζει προτάσεις. Μειώνεται, αλλά αρχίζει, δεν πάει στα μεγάλα κόμματα, πάει στα μικρότερα. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή το 50% ήδη των ψηφοφόρων με βάση σχεδόν όλες τις μετρήσεις πάει να αντιμετωπίσει την στιγμή της κάλπης σκεπτόμενος τις προτάσεις. Άρα ο κόσμος θα κληθεί μέσα στις επόμενες μέρες να αποφασίσει ξέροντας ότι αυτό το πράγμα που θα κάνει δεν είναι μια δημοσκοπική απάντηση που δεν έχει νόημα κανένα και μπορεί να εκδηλώσει την οργή του και το θυμό του, αλλά είναι μια κίνηση η οποία θα επηρεάσει τη ζωή του ίδιου, των παιδιών του και της χώρας. Και εκεί πραγματικά πιστεύω ότι η αυτοδυναμία είναι ένα παιχνίδι, ένα αντικείμενο το οποίο θα εξεταστεί σοβαρά και ο κόσμος πιστεύω ότι τελικά θα το εγκρίνει. Γιατί, ξέρετε, το ζήτημα είναι ότι συνειδητοποιεί ο κόσμος ότι την επομένη των εκλογών η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Ναι. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις και δεν μπορούμε να περιμένουμε ούτε μία άρα μέρα. Άρα, εσείς θα επιμείνετε σε αυτό, το κρατάω και τώρα θέλω να κλείσουμε την κουβέντα αυτή κάνοντας ένα ερώτημα στον κύριο Πετσάλινικο και το κράτησα για το τέλος. Γιατί θέλω να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι ένα από τα ερωτήματα που ως δημοσιογράφος ήθελε, ένιωθα την ανάγκη κάποια στιγμή να σας το θέσω και χαίρομαι πολύ που μου δίνετε η ευκαιρία. Ήταν πριν από μερικούς μήνες όταν φέρεστε να είστε ένας εκ των στενότατων συνεργατών του τότε Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, που μαθαίνετε την πρόθεσή του να προκηρύξει δημοψήφισμα. Και φέρεστε, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής, κύριε Πρόεδρε, να συμφωνείτε σε αυτό.
Θέλω να μας πείτε, αν όντως συνέβη αυτό και αν συνέβη, με ποιο σκεπτικό είπατε ναι σε μια τέτοια πρόταση? Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση, γιατί πολλά εγγράφησαν, πολλά περισσότερο υπόθηκαν και αυτά είναι εκτός πραγματικότητας. Και ο Παπανδρέου είχε πάρει την απόφαση να προσφύγει στον ελληνικό λαό όχι τότε, τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο, αλλά μετά την απόφαση 26-27 Οκτωβρίου και όταν ολοκληρωνόταν η υλοποίησή της, δηλαδή όπως καλή ώρα έγινε τώρα Φεβρουάριο-Μάρτιο, με την διαγραφή του χρέους, με το PSI και ούτω καθεξής, τότε να απευθύνει το ερώτημα στον ελληνικό λαό αν εγκρίνει και αυτά που επιτέθησαν για τη χώρα και τις δεσμεύσεις που είχε η χώρα, προκειμένου να συνεχίσει την πορεία της μέσα στην Ευρωζώνη ή δεν τα εγκρίνει. Και αυτό ήταν μια πάρα πολύ δημοκρατική άποψη. Με την ουσία αυτής της ιδέας και της σκέψης συμφωνούσε. Εκείνο που είχα πει όμως στον κύριο Παπανδρέου εκείνες τις μέρες είναι ότι φοβόμουν ότι δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτό, γιατί έβλεπα τις αντιδράσεις κάποιων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και βέβαια τις φοβερές αντιδράσεις ενός ολόκληρου υπόλοιπου συστήματος οικονομικού και μηντιακού, πρέπει να πω. Γιατί το Σύνταγμα προβλέπει ότι χρειάζονται τουλάχιστον 151 βουλευτές, η απόλυτη πλειοψηφία, προκειμένου να ληφθεί απόφαση και το προεδρικό διάταγμα του σχέδιου να αποσταλεί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να διεξαχθεί, οψέποτε θα διεξάγεται το δημοψήφισμα αυτό. Δυστυχώς δικαιώθηκα τις αμέσως επόμενες μέρες, όταν άρχισαν οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι δηλώσεις. Σας το είπε ο κύριος Παπανδρέου και διαφωνήσατε? Είπα αυτό ακριβώς που είπα. Ότι επί της ουσίας δεν διαφωνώ, είναι μια πάρα πολύ δημοκρατική διαδικασία να προχωρήσετε όταν κρίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η σιγουριά και η υλοποίηση της συμφωνίας του Οκτώβρη, αλλά δεν θα μπορέσετε να το πραγματοποιήσετε γιατί φοβάμαι ότι δεν θα έχετε τους 151 βουλευτές. Τα γεγονότα της Τρίτης τότε, 1 Νοεμβρίου, είναι γνωστά. Υπήρξαν οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι δηλώσεις βουλευτών. Και αυτό το ήξερε ο κ. Παπανδρέου εκ των πραγμάτων την ίδια μέρα. Δυστυχώς είχα επιβεβαιωθεί σε σχέση με αυτό. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε. Και τέλος, σε ό,τι αφορά αυτά που είπε νωρίτερα περί αυτοδυναμίας ο κ. Μιχαλάκης, εγώ θεωρώ ότι ο κ. Σαμαράς κάνει δύο λάθη. Ας μου επιτρέπει να το πω. Το ένα λάθος είναι η αιμονή και η επιμονή στην αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει εκ των πραγμάτων αυτοδυναμία και η Ελλάδα περνάει σε ένα στάδιο που έχουν περάσει πριν από πολλά χρόνια όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε κυβερνήσεις συνεργασίας περισσότερων κομμάτων. Και δεύτερο, η επιμονή και η αιμονή του κυρίου Σαμαρά που δημιουργεί την αίσθηση στο κοινό ότι πάση θυσία ως αυτό σκοπό έχει το να γίνει οπωσδήποτε πρωθυπουργός. Ένα πολύ σύντομο προσωπικό. Η χώρα χρειάζεται σιγουριά και διασφάλιση της πορείας μέσα στην Ευρωζώνη. Το διακύβευμα, διακύβευμα αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτοδυναμία, μια αυτοδυναμία κλπ. Το διακύβευμα είναι η Ελλάδα θα προχωρήσει όρθια μέσα στην Ευρωζώνη ή θα βρεθεί. Πρέπει να κλείσουμε. Πώς νιώσατε, κύριε Πετσάλινικη, όταν για μερικές ώρες ήσασταν εν δυνάμει πρωθυπουργός της χώρας και αυτό ανετράπη? Κοιτάξτε, δεν το επιδίωξα, δεν το ήθελα και δεν το επιδίωξα και το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό και ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Σαμαράς που με είχαν προτείνει ως πρόεδρο της Βουλής. Το είχε αποδεχτεί ο κύριος Σαμαράς τότε. Παράγοντα. Το είχε αποδεχτεί ο κύριος. Ο κύριος Σαμαράς όχι, το είχε αποδεχτεί, το ήθελε και ο ίδιος και μου είχαν αναπτύξει και οι δυο τα δικά τους επιχειρήματα. Είχα διατυπώσει και είμαι πολύ έρεμος γιατί δεν είχα επιδιώξει κάτι τέτοιο. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό. Έχω την αίσθηση ότι τα πήγε μια χαρά. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Αν ο κ. Μιχαλάκης θέλει κάτι να πει, θα μείνει κοντά μας για να το πει αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέρος δεύτερο για την απογευματινή ενημέρωσή σας, κάει στις 8, αλλά με τα χρεωστούμενα από το πρώτο μέρος. Ο κ. Μιχαλάκης ήθελε να κάνει μια παρέμβαση και θα του δώσω τον λόγο σε αυτό που έλεγε ο πρόεδρος της Βουλής. Κοιτάξτε, καταρχήν, όσον αφορά, κύριε Βαγγελάτο, στο θέμα του δημοψηφίσματος. Ακούσαμε χθες τη συνέντευξη του κ. Βενιζέλου, ο οποίος έλεγε ότι ήταν αυτό ουσιαστικά ένα λάθος. Έτσι. Σας θυμίζω όμως ότι ο κ. Βενιζέλου στις δηλώσεις του, και τις δώσαμε χθες και στη δημοσιότητα, κανείς μπορεί να ανατρέξει, ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν σωστό και έπρεπε να γίνει. Το είχε χειροκροτήσει. Εντάξει, κύριε Μιχαλάκη, όλα αυτά έχουν ένα κομματικό πατριωτικό καθήκον. Δεν είναι κομματικό πατριωτικό καθήκον να βλέπεις τη χώρα σου να οδηγείται στην καταστροφή. Δεν είναι τυχαίο ότι την επομένη της πρότασης παραιτήθηκαν άνθρωποι μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι κάτι που διαπιστώσαμε το πρόβλημα μήνες μετά, εβδομάδες μετά. Ήταν μια πρόταση με το που έγινε, προκάλεσε άλλο. Μάλιστα. Όταν βγαίνεις λοιπόν και τη χειροκροτείς ουσιαστικά και την επιβραβεύεις, ουσιαστικά αναλαμβάνεις και την ευθύνη.
Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος χειροκρότησε μια πρόταση την οποία λέτε, μα μετά διαπιστώθηκε ότι. Πώς θα τον εμπιστευτείς ότι οι αποφάσεις που θα πάρει θα είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει σε αυτή τη δύσκολη ώρα για τη χώρα. Όσον αφορά δε το θέμα της αυτοδυναμίας, έχουμε φτάσει στο σημείο, επειδή το Πασόκ καταρχήν δεν μπόρεσε να αποφύγει τις εκλογές. Γιατί κακά τα ψέματα. Φοβόταν τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Φοβόταν την προσφυγή, γιατί ξέρει ότι ο λαός θα τους βάλει στη γωνία. Κάντε σύντομα παρέμβαση, γιατί έχουμε αποδεδειγμένο και τον κύριο Πετσάλινγκ. Και κλείνω. Ναι, όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτά που είπε ο κύριος Πετσάλινγκ. Μιλάω για το θέμα της αυτοδυναμίας. Ναι. Θα μπορούσαμε δηλαδή να το κουβεντιάσουμε και μόνοι. Λέω λοιπόν ότι στο θέμα της αυτοδυναμίας ξαφνικά, επειδή το Πασόκ δεν μπορεί να είναι ούτε καν πρωτοκόμμα, πρέπει δηλαδή να πούμε ότι σε αυτές τις εκλογές. Δεν είναι δυνατόν να ζητάει κάποιο κόμμα να είναι πρώτο και αυτοδύναμο. Σε αυτή τη δύσκολη ώρα για τη χώρα, δηλαδή, να πρέπει κανείς για να πάρει μια απόφαση να διαπραγματεύεται και να παζαρεύει με κάποιον άλλον. Γιατί? Μάλιστα. Από πού και ως πού. Από πότε, δηλαδή, το να ζητάει κάποιο κόμμα την αυτοδυναμία σε μια δύσκολη ώρα που να μπορούν να παίρνονται αποφάσεις άμεσα και γρήγορα, αποφάσεις που το πλαίσιο του θα το έχει εγκρίνει ο ελληνικός λαός, είναι πολιτικό σφάλμα και έγκλημα. Εγκλήματα ήταν αυτά που γίνανε 2,5 χρόνια σε αυτή τη χώρα από το Πασόκ, κύριε Βαγγελάτο. Κύριε Μιχελάκη, θα σας ευχαριστήσω εγώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα μείνουμε στα πολιτικά και θα μείνουμε στα πολιτικά με αυτό που ήρθε στη δημοσιότητα για το Πάσχα που πέρασε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπανδρέου. Ένα Πάσχα που, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται και λέγεται, ήταν δύσκολο και περιέλαμβανε αποδοκιμασίες. Δείτε. Σε προσωπικό Γολγοθά εξελίχθηκε ο εορτασμός του Πάσχα για τον Γιώργο Παπανδρέου, που επέλεξε να περάσει το περασμένο τριήμερο στη Γορτινία της Αρκαδίας. Τη νύχτα της Ανάστασης, ο τέος Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό του Αγίου Τρίφωνα, συνοδευόμενος από την σύζυγό του Άντα, αλλά και από άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, εξοργισμένοι πιστοί άρχισαν να του φωνάζουν «Ντροπή σου, έχεις το θράσος και κυκλοφορείς». Ο ίδιος δεν αντιδρούσε, έως ότου ένας πιστός του φώναξε «Τι δουλειά έχει ένας άθεος μέσα στην εκκλησία». Τότε, εμφανώς ενοχλημένος, ο Γιώργος Παπανδρέου του απάντησε «Δεν είμαι άθεος, είμαι χριστιανός ορθόδοξος όπως και εσύ». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την Κυριακή του Πάσχα, ο Γιώργος Παπανδρέου γνώρισε την απόλυτη περιφρόνηση των κατοίκων της περιοχής. Αν και πέρασε από αρκετές ταβέρνες της Γορτινίας, κανείς δεν τον πλησίαζε. Έφτασε να ζητήσει ο ίδιος από τους ιδιοκτήτες της ταβέρνας να φωτογραφηθούν μαζί του. Ο βροχερός καιρός επέτρεψε στον τέος πρωθυπουργό να βγει ελάχιστες φορές από το ξενοδοχείο του, ιδιοκτήτης του οποίου φέρεται να είναι συγγενικό πρόσωπο του Γιώργου Καρατζαφέρη. Πληροφορίες θέλουν τον πρόεδρο του λαός να μεταβαίνει το Μεγάλο Σάββατο στο ξενοδοχείο και να έχει μια φιλική συζήτηση με τον τέος πρωθυπουργό. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες πάντως, στο ίδιο ξενοδοχείο είχε κλείσει και η πρώην υπουργός του Πασόκ, Βάσο Παπανδρέου, η οποία ακύρωσε την κράτησή της μόλις έμαθε πως θα βρίσκεται εκεί τις ίδιες ημέρες ο Γιώργος Παπανδρέου. Να έρθουμε τώρα, μάλλον να μείνουμε στις πολιτικές εκτελήξεις. Η Κατερίνα είναι πάλι εδώ, αλλά είναι εδώ και ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Άρη. Έχουμε διάφορα ζητήματα. Να έρθουμε λίγο στα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια αναταραχή, μια αναστάτωση. Δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν παραιτηθεί. Τι είναι αυτό? Δεν διευκρινίζεται αν είναι για τον κύριο Σιμπηλίδη. Αν και το θέμα Σιμπηλίδη, έχω την αίσθηση από τις κουβέντες που γίνεται ότι απασχολεί τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Τον τάραξε, ναι, και τον απασχολεί. Γιατί, ας πούμε, ήταν το πρωί ο κύριος Στυλιανίδης στο ραδιόφωνο, ο οποίος δεν πήρε θέση. Λέει, θα κρίνει ο λαός. Τι να πει. Ναι. Δεν είχε τι να πει. Υπήρχε μια μηχανία, λέει, θα κρίνει ο λαός και θα κρίνουν οι ψηφοφόροι στον Κιλκής και γενικότερα ο λαός. Λοιπόν, έχουμε δύο αποχωρήσεις πράγματι του κυρίου Μιχάλη Χαλκίδη. Αυτός ο άνθρωπος είναι 4 τετραετίες στο κοινοβούλιο. Είναι αυτή η επιστολή του, όπως ναι. Όπως έχει αναρτηθεί. Ναι. Και τι λέει, Άρη? Λοιπόν, σε ένα σημείο λέει: δυστυχώς σήμερα και κάτω από τις διαμορφούμενες συνθήκες και την κατάρτιση του ψηφοδελτίου, αρνούμε να συνυπάρχουμε με εκείνους που πρέσβευαν μια πολιτική διαφορετικών αρχών και εγγύσεων. Θέση την οποία γνωρίζετε εκ των προτέρων. Τώρα, αυτό ακουμπάει τον νομό ημαθίας, ακουμπάει τον κύριο. Ευρύ, πολύ ευρύ. Ναι, δεν μπορώ να διακρίνω αν πράγματι πιάνει την περίπτωση Σιμπηλίδη. Ο κύριος Γιώργος Βαγιονάς, βουλευτής Χαλκιδικής, αυτός είχε διαγραφεί με το δεύτερο. Με το δεύτερο μνημόνιο, ναι. Επέστρεψε και μάλλον δεν του αρέσει το ψηφοδέλτιο Χαλκιδικής. Ξαναφεύγει. Και εδώ, και αυτό είναι, ο κ. Βαγιονάς είναι δε από τις χαρακτήρες και δεν είναι κάποιος αφανής να πω. Το ξέρουμε όλοι, είναι πιστέλεγος δραστήριο, βουλευτής ο οποίος μίλαγε και στο κοινοβούλιο και στα μέσα ενημέρωσης, είχε παρουσία. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Αυτά είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, όπως και το θέμα της αυτοδυναμίας. Δηλαδή αυτή η επιμονή του κ. Σαμαρά που πηγαίνει κόντρα
καταρχήν στη διάθεση των πολιτών που ακούν δικοματισμό, που ακούν πασοκονοδημοκρατία και δεν θέλουν ούτε να ακούν ούτε να τη βλέπουν. Ε? Και φαίνεται, καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έτσι, δηλαδή, ότι... είναι και άκυρο και ένα αντίστοιχο. Ό,τι και αν δει κανείς και όποιος και αν στέλνει στο μάτι του, δεν... οι ίδιοι πολίτες δείχνουν ότι δεν θέλουν την αυτοδυναμία. Και εγώ θα έβαζα ένα θέμα. Μήπως σε ό,τι αφορά στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία, μήπως πολιτεύονται λάθος. Δεν ξέρω, δεν κάνω τον ειδικό, ούτε μπορώ να... Ερώτημα όμως ουσιαστικό κέριο και με βάση προβληματισμό. Εάν είναι το ζητούμενο μια κυβέρνηση ισχυρή, αν είναι αυτό το ζητούμενο, γιατί μπορεί για την Κατέρνα να είναι κάποιο άλλο το ζητούμενο, αν λοιπόν, θέλω να πω για τους ανθρώπους, κάτι, ο καθένας λέει, θέλει αυτό που νομίζει. Αν όμως βάλουμε ως ζητούμενο ότι μια κυβέρνηση ισχυρή, το να πλακώνονται μεταξύ τους είναι εντελώς ξεπερασμένο. Νομίζω είναι... υποκριτικό, δεν τσιμπάει κανένας. Δεν μπορώ να φανταστώ την ψηφοφόρο ο οποίος θα πλακωθούν τώρα. Τους είχε εδώ και τους δύο. Κορυφαία στελέχη. Εγώ θα συμπληρώσω αυτό. Πάω στην Κατερίνα, την ώρα που μιλάς, βλέπουμε πλάνα πίσω μας. Είναι ο κύριος Βενιζέλος από την πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση που κάνει ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τούτη την ώρα εξελίσσεται, αυτή την ώρα. Για πες μας λοιπόν, Κατερίνα. Βενιζέλο. Κοίταξε, εγώ θα συνεχίσω αυτό που λέει ο Άρης και χωρίς κανέναν ενδιασμό, δηλαδή χωρίς ερωτηματικό. Πολιτεύονται λάθος. Πολιτεύονται με λάθος εργαλεία. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι πραγματικά συμβαίνει στην κοινωνία και στη συνείδηση και στα άρα λες ότι αυτό που έκανε ο κύριος Βενιζέλος χθες την αυτοκριτική στον Παπανδρέου ή ό,τι άλλο. Αναστασάκος, τον διαβάζω συχνά να λέει το ενδοδικοματισμός, κάνει ζημιά στον ίδιο το δικοματισμό τον οποίο υποτίθεται ότι θέλουν να υπηρετήσουν. Λειτουργούν με λάθος εργαλεία, με πεπαλαιωμένα εργαλεία που αναφέρονται σε άλλο περιβάλλον πολιτικό, το οποίο δεν υφίσταται και δείχνει πόσο σε διαφορετικό κόσμο είναι και πόσο παράλληλα είναι τα σύμπαντα στα οποία ζουν. Είναι δύο ξεχωριστές πραγματικότητες. Δεν είναι λάθος η δική τους πραγματικότητα. Και τι θα γίνει την επόμενη των εκλογών, τη Δευτέρα? Τι εννοείς τι θα γίνει? Να, θα δείξει, θα μιλήσει η Κάλπη Νίκο. Ό,τι θέλει ο πολίτης. Ό,τι θέλει ο πολίτης πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει, αυτό θα γίνει. Ό,τι πει η Κάλπη. Θα ευχαριστήσω πολύ τους δύο συναδέλφους και εμείς θα πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της μέρας. Είναι και επίσημο πια το διαζύγιο ανάμεσα στον Βαλβέρδε και τον Ολυμπιακό. Ανακοινώθηκε το μεσημέρι. Θα δούμε το βίντεο και μετά θα συζητήσουμε ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα στους πρωταθλητές. Σήμερα είναι μια μέρα αρκετά δύσκολη για τον ίδιο. Οι δύο λόγους που βρίσκεται σήμερα εδώ είναι για να ανακοινώσει επίσημα ότι την επόμενη χρονιά δεν θα είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Λένε πως στη ζωή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Και έτσι συνέβη στην σχέση αγάπης του Ερνέστο Βαλβέρδε με τον Ολυμπιακό. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που παρέθεσε με τον πρόεδρο των Ερυθρολεύκων Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Ισπανός τεχνικός ανακοίνωσε την απόφασή του να εγκαταλείψει το τιμόνι της ομάδας ύστερα από δύο άκρως επιτυχημένες σεζόν. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους έφτασε σε αυτή την απόφαση. Ο κυριότερος είναι προσωπικός, ο οποίος επηρεάζει μόνο τον ίδιο. Το άλλο είναι ότι έχει συμπληρώσει τρία χρόνια με την ομάδα του Ολυμπιακού, μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ απαιτητική. Έχει κάνει ένα κύκλο λοιπόν με αυτή την ομάδα η οποία πάντα απαιτούσε από τον ίδιο την νίκη και αυτό είναι αρκετά κουραστικό για κάποιον. Οι φήμες που όλο ένα φούντωναν επαληθεύθηκαν την Πέμπτη το πρωί και η δεύτερη θητεία του 48χρονου τεχνικού στο λιμάνι έριξε αυλαία. Εμφανώς συγκινημένος, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έπλεξε το εγκόμιο του Ήβυρα τεχνικού. Είναι ένα κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό. Είναι ένα κεφάλαιο που δεν κλείνει σήμερα. Με βασικότατο συντελεστή στην προσπάθειά μας τον Ερνέστο, κατακτήσαμε δύο παραθύματα. Παίξαμε κατά κοινή ομολογία σπουδαίο ποδόσφαιρο. Τιμήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Η ομάδα πλέον λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα σαν οικογένεια. Με προπονητή τον Βαλβέρδε, ο Ολυμπιακός κατέκτησε τρία πρωταθλήματα. Ένα κύπελο Ελλάδος, ενώ φέτος κατάφερε να προκριθεί στις 16 καλύτερες ομάδες του Europa League. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση να αποχωρήσει από τους Πειραιώτες ήταν ήδη λυμένη από το καλοκαίρι. Πέρσι τον ανανεώσαμε για μια χρονιά ακόμα την συνεργασία. Είχε πει στον πρόεδρο από την ημέρα εκείνη ότι πιθανότατα θα είναι η τελευταία χρονιά στην ομάδα μας. Είχαν όμως τη συμφωνία να μην πούνε τίποτα, γιατί ο πρόεδρος πίστευε πως κατά τη διάρκεια της χρονιάς ίσως να μπορούσε να τον πείσει να αλλάξει γνώμη. Και επίσης θέλανε να δώσουν σταθερότητα στην ομάδα, πιστεύανε πως είναι για το καλό της ομάδας και έτσι αυτή ήταν η συμφωνία, να μην ανακοινώσουμε κάτι. Όσον αφορά στον διάδοχό του, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι εξελίξεις επί του θέματος θα υπάρξουν στις αρχές Ιουνίου.
Ο Ερνέστο Βαλβέρδε αφήνει παρακαταθήκη στον Ολυμπιακό 79 νίκες, 13 ισοπαλίες και 13 ήττες στις εγχώριες διοργανώσεις, έχοντας την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τους Ερυθρολεύκους με την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος στις 28 Απριλίου. Κυρίως όμως, αφήνει πίσω του ένα δέσιμο με τον απαιτητικό κόσμο του συλλόγου και μια σχέση εκτίμησης με όλους τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος είναι εδώ, στο στούντιο του Σκάκη. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα. Είναι μια σημαντική στιγμή η αποχώρηση του Βαλβέρδε και για τον Ολυμπιακό, αλλά και για το χυμαζόμενο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είναι μια ποδοσφαιρική μορφή. Φεύγει ένας άξιος άνθρωπος πρώτα απ' όλα. Ένας πολύ καλός επαγγελματίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος βοήθησε και τον κόσμο του Ολυμπιακού να αλλάξει λίγο κουλτούρα, ας πούμε, και προσέγγιση αθλητική στα της ομάδας. Είναι μετά από πολύ καιρό ένας προπονητής που με συγκεκριμένα πράγματα μας έκανε να καταλάβουμε το χέρι του. Δηλαδή, ποια είναι η δουλειά του. Η ομάδα έπαιζε σχεδόν τον ίδιο τρόπο παντού, επαναλάμβανε παιχνίδια. Είχε πολύ, πολύ πιο επαγγελματική νοοτροπία. Ακριβώς. Το ρόστερ, οι αλλαγές στο ροτέι. Βελτιώθηκαν πολλοί παίχτες. Έμοιαζε δηλαδή να λειτουργεί ο οργανισμός. Ακριβώς. Και έμεινε και καιρό. Δηλαδή, δύο χρόνια για προπονητή του Ολυμπιακού είναι πολύ καιρό. Και θα περάσει και πολύ καιρό, το ξαναδούμε. Ελπίζω να αφηθούμε στον επόμενο, ξέρω να μείνει τρία. Αλλά δεν είναι εύκολο. Ποιο μπορεί να είναι ο επόμενο. Αυτό είναι που αναρωτιούνται όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού. Κοίταξε, οι πληροφορίες που κυκλοφορούν είναι ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε πάλι έναν Βαλβέρδε. Δηλαδή, έναν άνθρωπο που θα έρθει από την Ισπανία, θα έχει φιλοδοξίες, δεν θα είναι ένας, ας πούμε, φτασμένος εξιντάρης ενδεχομένως, που θα έχει κάνει, ξέρω εγώ, τις επιτυχίες του αλλά και τον κύκλο του. Το κυκλώνεις, για προχώρα λίγο. Θα είναι κάποιος με φιλοδοξίες και θα είναι κάποιος που θα κολακευτεί από την πιθανότητα να δουλέψει σε μια ομάδα που παίζει στο Champions League και κάνει πρωταθλητισμό στην χώρα της. Ο Ισπανός είναι... φαντάζομαι είναι αδιαπραγμάτευτο με τους Λατίνους όλους που έχει μαζέψει ο Ολυμπιακός. Αυτό θα σου πω, αυτό είναι η πρόθεση. Ναι. Τώρα το κατά πόσο θα το καταφέρει αυτό το πράγμα ο Ολυμπιακός θα το δούμε, γιατί σήμερα μάθαμε δύο πράγματα. Το ένα ότι η επιλογή του προπονητή θα γίνει αρχές Ιουνίου, το είπε ο ίδιος ο κ. Μαρινέξο. Αργά δεν είναι. Αργά, αλλά δείχνει αυτό το πράγμα και ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο να αξιολογηθούν οι προτεραιότητες τουλάχιστον. Ναι. Να δούμε με τι κριτήριο θα διαλέξουμε τον επόμενο, ενώ πέρα από το αγωνιστικό, ξέρουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και τι θέλουμε να είναι ο επόμενος προπονητής. Θέλουμε να είναι κάποιος ο οποίος να παίζει με τον ίδιο τρόπο, να φτιάξει μια ομάδα, ας πούμε, που να μείνεται λίγο καλύτερα εν ώψη Ευρώπης κτλ. Να επενδύει σε νέους ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά θα αξιολογηθούν, πιστεύω, γι' αυτό και χρειάστηκε αυτό το χρόνο. Και το δεύτερο, ότι είχε συμφωνηθεί περίπου η αποχώρηση του προπονητή από πέρσι. Αυτό ήταν μια λεπτομέρεια που δεν την περισσότεροι αγνοούσαμε. Ένας φόβος που έχουν πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού, εγώ θα έλεγα και ποδοσφαιρόφιλοι στην Ελλάδα, ναι, είναι ότι επειδή βλέπουμε τη δοκιμασία που περνάει ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, αν και ο Ολυμπιακός μειώσει μπάτζετ και πάμε σε λύσεις άλλες φτηνές. Κοίταξε, θα πω κάτι. Ο Ολυμπιακός, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μειώσει το μπάτζετ. Δηλαδή για τον καιρό μας, τα χρήματα τα οποία βάζει ο Ολυμπιακός στο ποδοσφαιρικό τμήμα, βάζει ο Μαρινάκης και συν, ας πούμε, τι άλλο φέρνει η εταιρεία, είναι πάρα πολλά. Πρέπει να μάθουμε να λειτουργούν σε καινούργιες πραγματικότητες για να υπάρξει μια εξομάλυνση, θέλω να πω, αργή και όχι, ας πούμε, σοκαριστική. Ναι. Γιατί θα γίνει αυτό κάποια στιγμή. Δηλαδή, δεν μπορεί μια ομάδα να ξοδεύει δύο φορές τα χρήματα τα οποία φέρνει, ας πούμε, στο ταμείο. Επίσης, ο Ολυμπιακός, πρέπει να σου πω ότι είναι σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα της UEFA που έχει να κάνει με το Financial Fair Play, δηλαδή την προσπάθεια που θα κάνουν οι ομάδες να ισοσκελίζουν έξοδα και έσοδα. Έχουν δύο χρόνια προθεσμία για να το μάθουν αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει μπει σε αυτό το πρόγραμμα από τώρα και θα ρίξει το μπάτζετ του. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να φτιάξει μια χειρότερη ομάδα, επειδή θα είναι μια ομάδα που θα κοστίζει πιο φθηνά. Αυτά είναι νέες προκλήσεις που αυτοί που έχουν τον Ολυμπιακό. Θα μας το πεις τώρα μετά από τόση ώρα. Δηλαδή δεν ξέρω το όνομα του προπονητή. Μακάρι να το ξέρω. Έτσι από αυτά που πέφτουν και να στο έλεγα. Εγώ μπορώ να σου πω ότι δύσκολα θα έρθει κάποιος από αυτούς, τον οποίο τα ονόματα διαβάσαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή ο Έμερι, παραδείγματος χάρη, που είναι προπονητής Βαλένθια, παίζει η Βαλένθια απόψη με τελικό Europa League, το θυμίζω. Δεν μου φαίνεται ότι θα έρθει. Δεν μου φαίνεται ότι θα έρθει ο Κλοντ Πιέλ που γράφτηκε. Μου φαίνονται αυτοί όλοι κάπως, ας πούμε, φτασμένοι, κάπως. Ακριβή. Πώς να το πω, και ακριβή. Και κάπως χωρίς πολλές επαγγελματικές φιλοδοξίες. Εδώ πρέπει να έρθει κάποιος να βάλει μπροστά του ένα καινούριο σχέδιο. Χρήσιμο και για τον Ολυμπιακό, αλλά χρήσιμο και για τη δική του σταδιοδρομία. Αντώνη, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να δούμε συνοπτικά τώρα δύο πράγματα ακόμα για τον Δημήτρη Μητροπάνο. Μια στάση εδώ. Άκουγα στον δρόμο να χορέψω ένα ζεϊμπέκι μου.
Χιλιάδες κόσμου με δάκρυα στα μάτια και λουλούδια στο χέρι κατέκλυσαν το πρώτο νεκροταφείο από νωρίς το πρωί προκειμένου να πούν το τελευταίο αντίο στο Δημήτρη Μητροπάνο. Και για μένα δεν πέθανε, ούτε πρόκειται να βρεθεί άνθρωπος, μακάρι να βρεθεί δεύτερος άνθρωπος, να έχει την αξία και το, τη βαρύτητα που έχει αυτός ο άνθρωπος. Τραγούδαγε με καημό, αγάπαγε τη δουλειά που έκανε. Νέοι και γέροι, άνθρωποι που ήρθαν από πολύ μακριά, από όλα τα μέρη της Ελλάδας, ακόμη και άνθρωποι ανήμποροι που ήρθαν με το αναπηρικό τους καροτσάκι για να είναι εκεί στην τελευταία παράσταση του ανεπανάληπτου ερμηνευτή. Σπάξε την πίκρα σου μες στο ποτήρι, μεταλλιωμένο σαν φαρμακή να την πιω και μην κρεμίζεις το στερνό γεφύρι. Παίξαμε αυτό το μικρό απόσπασμα του βίντεο γιατί αναφέρθηκα στην αρχή του απόψινού απογευματινού μαγκαζίνου σε μια φράση για τον Δημήτρη Μητροπάνο. Μια φράση που ίσως είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Το αναγνώρισε, το προσπέγραψε και ο Θάνος Μικρούτσικος. Ότι αυτός ο άνθρωπος ήξερε να χορεύει τα τραγούδια του και να τραγουδάει τους χορούς του. Η φράση αυτή είναι μια φράση που την έγραψε ο Γιάννης Αναστασάκος. Καλησπέρα, Γιάννη, που καλησπέρα, απόψε επέλεξε και με επιμονή να, στο δικό του σχόλιο να μιλήσει για τον, για τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ναι, θα μου επιτρέψεις λίγο ένα μικρό διπορικό στο Μητροπάνο, γιατί για μένα αυτός ο άνθρωπος συμπληρώνει την Αγία Τριάδα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ήταν πιο δυτικός από τον Καζατζίδη και πιο έντεχνος από τον Μπιθικότσι. Και ήταν για τον Μικρούτσικο που τον ανέφερες, ότι ήταν ο Μπιθικότσις για το Θεοδωράκι. Αυτός ο άνθρωπος μεγάλωσε διπλά στιγματισμένος. Ήταν αριστερός και ορφανός. Ή έτσι νόμιζε. Νόμιζε. Και αυτός κατάφερε αυτό το διπλό στίγμα στην επαρχία, στην επαρχία μετά τον εμφύλιο, να το γυρίσει σε δύναμη, να δουλέψει και γι' αυτό είχε ζωή να πει και πόνο να τραγουδήσει. Αυτό που ήταν συγκλονιστικό πάνω του ήταν η συνολική του ερμηνεία, η σκηνική του παρουσία. Με κάποιο τρόπο απήγγειλε τους στίχους σε όλα τα τραγούδια αυτά τα φοβερά, τη Ρόζα που λέμε, στα μεγάλα ζεμπέκικα, γιατί αυτός και ο Μικρούτσικος φέρανε πίσω από τα Σκυλάδικα και την Παρακμή το λαϊκό τραγούδι και τα ζεμπέκικα. Αν δεις το πώς, και το έχεις δει και το έχεις παρουσιάσει, το πώς απαγγέλει τους στίχους και πώς χορεύει τη μουσική, ναι, είναι αυτό. Αυτός τραγουδούσε το χορό και χόρευε το τραγούδι. Και έτσι ζούσε τη μυσταγωγία του. Έτσι έφτιαχνε με αυτό το καλοσυνάτο βλέμμα, αυτά τα μεγάλα μάτια που είχαν μελαγχολία και μια αφοπλιστική ειλικρίνεια, έφτιαχνε τη δικιά του μυσταγωγία πάνω στη σκηνή και έκφρασε μια Ελλάδα. Μια ολόκληρη Ελλάδα. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσω γι' αυτόν. Νομίζω ότι έκανες πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν εξαιρετικά συγκινητικά και, πώς να το πω, μεγάλο κομμάτι Ελλάδας όλα αυτά που είπες. Γιατί ναι, αυτός ο άνθρωπος με αυτή την πορεία και να εξηγήσω... Αυτή την Ελλάδα τι θέλουμε, αυτή την Ελλάδα, αυτά τα σύμβολα είναι που μας κρατάνε τώρα που περνάμε δύσκολες στιγμές και η εθνική μοναξιά, όπως όλοι είπανε, είναι πιο μεγάλη. Ορφανώς, γιατί πολύ απλά ο Δημήτρης Μητροπάνος, κυρίες και κύριοι, θεώρησε ότι έμεινε ορφανός στον εμφύλιο και κατάλαβε ότι ο πατέρας του ζει, τον βρήκε ο πατέρας, το επικοινώνησε μαζί του όταν ήταν 29 χρονών. Ο πατέρας του είχε φύγει στον εμφύλιο και έζησε μυστικά στην ουσία στη Ρουμανία. Από μια ξεχασμένη Ελλάδα που ευχόμαστε να μείνει έτσι. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Και θα αλλάξουμε τελείως ατμόσφαιρα για να πάμε στον Δήμο Κουρεμένο. Τα social networks είχαν πολύ Μητροπάνο σήμερα, έτσι, είχανε... και Βαλβέρδε, τα δύο τελευταία μας θέματα. Τα δύο τελευταία μας θέματα είχαν τα social media σήμερα. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα ένα από τα μηνύματα, βαρύ το πένθος, η μισή χώρα και παραπάνω πενθεί. Καλό ταξίδι, φωνάρα και κύριε. Χα, φωνάρα και κύριε. Πολύ ωραίο. Και σήμερα το τελευταίο αντίο σε έναν μεγάλο, να είσαι καλά εκεί ψηλά, να χορεύεις μπεκές με τους αγγέλους. Αυτά ήταν από τα ωραία μηνύματα σήμερα για το Δημήτρη Μητροπάνο. Βαλβέρδε, έχουμε ένα
πρώτα κύριος και άνθρωπος και μετά όλα τα άλλα, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, δίδαξε πολιτισμό και νοοτροπία. Mm-hmm. Ερνέστο για πάντα στις καρδιές μας και σε ευχαριστούμε πάντως για όλα. Με τις εκλογές ασχολούνται καθόλου, δηλαδή... Με τις εκλογές υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, το 10% λευκό είναι, δηλαδή πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι να ψηφίσει και κάνει και τις απορίες στο Twitter, δηλαδή ποιος τους εκπροσωπεί, τι θέλουν να κάνουν. Ήδη έχουν αρχίσει και φτιάχνονται μερικά blogs τα οποία δίνουν και καλά οδηγίες για το ποιος εκφράζει ποιον και οτιδήποτε. Και αυτό κάθονται και σχολιάζουν περισσότερο οι χρήστες πάνω σε αυτό. Βιντεάκι έχεις? Φυσικά. Ωραία, τι έχει, τι περιλαμβάνει? Λοιπόν, έχει αντισεισμικές τα πετσαρίες, έχει ένα καινούριο extreme sport και ένα ταξιδάκι στο Λευκό Οίκο. Άντε να πάμε μια ανάθα διαφορετική. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ταπετσαρία, αλλά δεν είναι. Η ειδική ταπετσαρία αυτή είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό και υπόσχεται επαρκή προστασία από τις σεισμικές δονήσεις. Η αντισεισμική ταπετσαρία είναι κατασκευασμένη από ένα νέο συνθετικό δομικό υλικό υψηλής τεχνολογίας και μπορεί και κατανέμει τις πιέσεις που ασκούνται κατά τη διάρκεια ενός σεισμού σε ολόκληρη την επιφάνεια του τοίχου που έχει εφαρμοστεί, προστατεύοντας έτσι το κτίριο από ενδεχόμενη κατάρρευση. Η high-tech ταπετσαρία αυτή αναμένεται να κυκλοφορεί στην αγορά μέσα στο χρόνο. Ένα νέο άθλημα αρχίζει και γίνεται πολύ δημοφιλές στους λάτρεις των extreme sport. Ο λόγος για το Footlands, το οποίο είναι ένα συνδυασμός αερόπτερου και ανεμόπτερου. Με μόνη διαφορά ότι ο αθλητής απογειώνεται με τα πόδια από το βουνό και στη συνέχεια προσγειώνεται με τα πόδια ή με τη βοήθεια ενός μικρού τροχού που βρίσκεται πίσω από τον πιλότο. Σίγουρα είναι ένα άθλημα που θα ικανοποιήσει όλους τους λάτρες της αδρεναλίνης. Google, με το Google Art Project, δίνει την ευκαιρία στους χρήστες του διαδικτύου να πάρουν μια γεύση από τα πιο γνωστά μουσεία όλου του κόσμου, αφού μπορούν να θαυμάσουν τα έργα τέχνης που βρίσκονται σε αυτά μέσα από την οθόνη του υπολογιστή τους. Έτσι λοιπόν, η Google κυκλοφόρησε ένα βίντεο που μας δείχνει πώς γίνεται όλο αυτό με αφορμή την πρόσφατη προσθήκη του Λευκού Οίκου στην νέα της υπηρεσία. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας μιλήσω για μια ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του ΛΑΟΣ, η οποία έφτασε στα χέρια μας πριν από λίγο και λέει ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Καρατζαφέρης, διαψεύδει ότι συναντήθηκε το πρόσφατο διάστημα και ειδικά το Μεγάλο Σάββατο, όπως γράφτηκε ή υπόθηκε με τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Τέλος εδώ για την απογευματινή σας ενημέρωση από τον Sky, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η συντέλεια, πραγματική συντέλεια. Και στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία Κοσιόνη. Καλό βράδυ.